Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το χτύπημα που έγινε εναντίον των δύο μελών της, Χρήσης Αυγής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο και να τραυματιστεί άλλος ένας, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει την επικαιρότητα. Ανατρέπει την επικαιρότητα, δεν αλλάζει όμως τα δεδομένα και αυτά που ακούγονται γύρω μας, τουλάχιστον οι πολιτικές ερμηνείες που δίνονται, εμένα δεν με πείθουν προσωπικά, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει τι θα πούν σήμερα οι προσκεκλημένοι, ποια είναι η άποψή τους, ποια είναι η θέση τους, σε σχέση πάντοτε με το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για να είναι ενδιαφέρουσα η βραδιά. Ο Ανδρέας Βουρμελιώτης είναι κοντά μου, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις. Άνεργος σήμερα. Τι άνεργος. Ενεργός. Ενεργός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζεις μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Όχι πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, δεν με έχουν πυροβολήσει. Επαγγελματικά δεν είναι ευχάριστο. Επαγγελματικά είναι δύσκολο για όλους. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί πρέπει να το λέμε προς τα έξω. Έχουν την αίσθηση ότι οι δημοσιογράφοι καλοπερνάνε. Γι' αυτό όχι, το 80 με 90% των δημοσιογράφων ή είναι άνεργοι ή δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται. Ωραία. Πιστεύεις ότι ό,τι συνέβη έγινε για να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στη χώρα? Πιθανότατα. Το πιστεύεις αυτό? Πιθανότατα. Δηλαδή πιστεύεις σε θεωρίες συνωμοσίας ότι οι σκοτεινές δυνάμεις, οι πράκτορες και οι... Όχι, έτσι. Α, όχι. Πιστεύω ότι καταρχάς καταδικάζουμε τη βία από όποια μυστική υπηρεσία και αν προέρχεται. Δεύτερον, ξέρω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα, όπως εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, νεοναζιστική οργάνωση. Έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα νετσαγεφικών στην Ελλάδα. Η νετσαγεφική, για όσους ξέρουν... Αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει πριν 6 μήνες. Και πριν ένα χρόνο. Και πριν ένα λοιπόν, χρόνο. Ο νετσαγεφή, ως γνωστόν, ήταν η αδελφότητα του Τσεκουριού. Ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενος στην Ευρώπη, τον πιάσανε στην Ελβετία. Ο Μπακούνης στην αρχή έλεγε για τον Νετσάγεφ ότι είναι ένα φοβερό παιδί που δεν κολλώνει πουθενά. Μετά είπε ότι είναι ο χειρότερος που υπάρχει εδώ. Αυτός έβαζε μία περίεργη προσωπικότητα από τις σημαντικότερες που είχαμε. Λοιπόν, δούλευε και με τα δύο άκρα. Λένε ότι δούλευε και με τους τσάρους, ας πούμε. Έπαιρνε αναρχικούς, τους έβαζε να κάνουν βίαιες ενέργειες και λένε ότι τους κατέδιδε στους τσάρους. Τέλος πάντων, τον πιάσανε στην Ελβετία, τον κλείσανε μέσα στη φυλακή, κατάφερε και έψησε και τους 60 τόσους φύλακές του και τους έβαλε στην αδελφότητα του Τσεκουριού. Από εκεί δολοφόνησε τον τσάρο τον Αλέξανδρο το Δεύτερο. Έχει γράψει μια επιστολή προς τους νέους, λέει ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να καταστρέψουμε τα πάντα από αυτά που υπάρχουν. Σιγά-σιγά, άμα αρχίσει τώρα αυτή τη θεωρία. Χαθήκαμε, και δηλαδή. Τέλος πάντων, είναι ένα ρεύμα που αν μπει σε κάποια blog εθνικοσοσιαλιστικά, το Νετσάγεφ δεν το θεωρούν αναρχικό, αλλά το θεωρούν πρόδρομο του εθνικοσοσιαλισμού. Ωραία. Επειδή πες αποκηρύσω τη βία από οποιαδήποτε μυστική υπηρεσία και αν προέρχεται... Τέλος πάντων, να πω μία κουβέντα ακόμα. Όχι, ειλικρινά πες μου, αν πιστεύεις ότι αυτό που συνέβη είναι δουλειά μυστικών υπηρεσιών. Μπορεί να είναι και μπορεί να μην είναι. Ή μπορεί πίσω από όλα αυτά κάποιοι να τρίβουν τα χέρια τους. Άστο αυτό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, γιατί ο σοφός Γλέζος τα λέει ωραία κάθε φορά και οι υπόλοιποι τα μασάνε από εδώ και από εκεί. Εγώ λέω τι είπε, ότι δηλαδή, αυτή τη στιγμή λόγια. Υπάρχει ένα ρεύμα που το λένε κάποιοι μηδενισμού. Είναι μπορεί αυτό... να δημιουργεί και αποσταθεροποίηση ή προϋποθέσεις αποσταθεροποίησης, αλλά δεν έγινε γι' αυτό. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά αυτό που λένε αριστερή τρομοκρατία η ένοπλη βία της αριστεράς, ποτέ δεν χτυπούσε το φύλακα ή δύο παιδιά πιτσιρικάδες απλά μέλη. Χτυπούσε κάποιον ισχυρό, λειτουργούσε συμβολικά κλπ. Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι μυστικές υπηρεσίες, είναι αυτό το ρεύμα. Γιατί ο Νετσάγεφ έλεγε ότι είναι το ίδιο υπεύθυνος και ο περιπτεράς, το ίδιο υπεύθυνος και το απλό μέλος, το ίδιο υπεύθυνος και ακόμα χειρότερος όποιος στέκεται απαθής. Άρα είναι όλοι οι εχθροί μας. Δεν είναι πρωτοπορία ο λαός ή η εργατική τάξη. Η πρωτοπορία είμαστε εμείς, η αδελφότητα του Τσεκουριού.
Λοιπόν, έχουμε μέσα, έχουμε στην Ελλάδα και τέτοιο ρεύμα μεγάλο. Θα συζητήσουμε αυτά μαζί μετά. Ο Βασίλης Πρημικύρης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φραγκίσκος Ραγκούσης, ποινικολόγος. Σε ευχαριστώ που με καλέσατε. Ο Γιώργος Ραφτογιάννης, βαλιστικός αναλυτής. Καλησπέρα. Το Περικλής Σταυριανάκης, ποινικολόγος, συνήγορος του Χρήστου Παπά. Ο Βασίλης Μαστρογιάννης, τέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ο Γιώργος Φίλης, κύριος αναλυτής του Ινστιτούτου Ασφάλειας και Άμυνας. Τώρα εσάς, σαν συνήγορο του Παπά, δεν σας δεν καλέσαμε εδώ, πνίγα κιόλας. Δεν καλέσαμε τον συνήγορο του Παπά. Όχι, τυχαίνει να είστε και συνήγορος του Παπά. Έλαχε. Έτσι. Έλαχε. Και να πω ότι στο άλλο στούντιο είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να χαιρετήσω και τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα σας από την απομόνωση. Καλησπέρα. Δεν θέλαμε να σας απομονώσουμε, αλλά ορισμένοι από τους... Κάποιοι ήθελαν όμως. Είναι τόσο δημοκράτες που ήθελαν να με απομονώσουν. Δεν ήθελαν την άμεση επαφή μαζί σας. Γιατί φοβούνται μην τους πυροβολήσω. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τους χρυσαυγίτες πυροβολούν, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Όχι, αλλά... Ευτυχώς για μένα δεν με έχουν πυροβολήσει ακόμα, δεν με έχουν κλείσει φυλακή ακόμα. Πολλοί θα το επιθυμούσαν να έχει γίνει, αλλά είμαι εδώ και μπορώ και μιλάω. Όχι, αυτό να διευκρινιστεί. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έρθει ο κ. Κασιδιάρης εδώ. Ωραία, μπορώ να έρθω λοιπόν. Έχω καμία αντίρρηση. Και να έρθω. Ο κύριος Ραγκούσης το είπε. Έχω καμία αντίρρηση. Να πούμε, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, ποιος έχει αντίρρηση να έρθω τότε. Εγώ, και αν δεν έχει κανείς να έρθω. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία της, ότι απομονώνω τον κύριο Κασιδιάρη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μπορώ να έχω μια αντιπαράθεση μαζί του. Μπορώ να έχω. Δεν φοβάμαι να πω τις απόψεις μου. Ωραία. Ούτε και θέλω να τον απομονώσω. Λοιπόν, να πω κάτι. Θα ήθελα να μην μείνουμε σε αυτό. Γιατί... Όχι, να μείνουμε σε αυτό. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι στην απομονώση. Να μείνει για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό μου μιλάω. Είπες την τοποθετήθηκες, ναι. Σταματάς εκεί. Όχι, δεν μου πείτε εσείς πότε θα σταματήσω. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να μιλάς εξ ονόματος όλων. Δεν είπα εξ ονόματος όλων. Εδώ υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές που εκφράζουν συγκεκριμένα κομμάτια του ελληνικού λαού. Και έχουν αντίθεση να κάνουν διάλογο με εκπρόσωπο. Λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία όταν ο δικαστής κάνει αντικειμενικά τη δουλειά του, βρίσκει τον πελάτο. Όταν ο δημοσιογράφος κάνει αντικειμενικά τη δουλειά του, βρίσκει τον πελάτο. Σήμερα, κύριε Κασιδιάρη, μου έθεσαν το ερώτημα και φίλοι και γνωστοί και συγγενείς. Μπορούμε να βλέπουμε τον κύριο Κασιδιάρη. Λοιπόν, ότι με το μεγάλο ερωτηματικό ότι νομιμοποιώ τη Χρυσή Αυγή και ρωτώ εγώ. Μας έχει νομιμοποιήσει, κύριε Τριανταφυλλόπουλε, μισό εκατομμύριο Ελλήνων ήδη. Εντάξει. Και επειδή λοιπόν... ακούστηκε προηγουμένως κάτι για λαϊκή εκπροσώπηση, θεωρώ πως στο πάνελ αυτό είμαι ο μόνος εκπρόσωπος, επίσημα εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό να βρίσκομαι και στην απομόνωση. Δεν σας το αμφισβητώ αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι ένας βουλευτής και ένα κόμμα νομιμοποιείται από το λαό. Δεν νομιμοποιείται από τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι το ζητούμενο τώρα. Δεν έχει σημασία σε ποιο στούντιο βρίσκεστε. Σημασία έχει ότι είστε σε στούντιο και είστε στον αέρα και ακούγεται η φωνή σας. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα, διότι βλέπω ότι μετά την δολοφονία των συντρόφων σας, αυτών των δύο παιδιών και τον τραυματισμό του ενός, του οποίου θα ακούσουμε σε λίγο τη μητέρα του γέροντα, είσαστε πολύ ήρεμοι, δηλαδή έχετε γίνει αρνάκια. Αυτό που οφείλεται είναι ένας ελιγμός πολιτικός, γιατί συνηθίζεται, ήθιστε, εγώ το λέω γιατί ανήκω στον χώρο της αριστεράς. Όταν χάνεις συντρόφους σου, η αριστερά όταν έχασε συντρόφους βγήκε στους δρόμους, φώναξε, πάλεψε, ζήτησε το δίκιο της, ζήτησε τη λύτρωση. Εσείς δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Και το χειρότερο, διάβασα μάλλον σε επιστολές συγγενών αυτών των παιδιών να μην σας θέλουν ούτε στην κηδεία. Γιατί συνέβη αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είμαι σε άμεση επαφή με την οικογένεια του Γιώργου που κηδεύτηκε σήμερα. Ήταν χιλιάδες μέλη και στελέχη και φίλοι της Χρυσής Αυγής στο σημείο. Ήταν επιλογή και δική μας να μην πάμε στην πρώτη σειρά βουλευτές με κοστούμια για να μην μιμηθούμε τις πολιτικές πρακτικές άλλων κομμάτων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επίθεση στα τρία παιδιά, έχω να πω ότι το ότι δεν θρηνήσαμε πολύ περισσότερα θύματα είναι κυριολεκτικά ένα θαύμα. Και επειδή προηγουμένως ο κύριος Ρουμελιώτης μίλησε για καταδίκη της βίας. Γνωρίζω ότι ο κύριος Ρουμελιώτης δεν καταδικάζει τη βία, διότι είχε γράψει κάποτε μία φράση, επειδή τον παρακολουθώ τα γραπτά του. Με τα χρυσά αυγά δεν μιλάς, αλλά τα σπάς. Δυστυχώς η αριστερά στην Ελλάδα, η άκρα αριστερά, έτσι εκφράζεται. Εκφράζεται με πιστόλια, εκφράζεται με σφαίρες, εκφράζεται με καλάσνικοφ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζάσταβα
Το πιστόλι Ζάσταβα που δολοφόνησε τους δύο συναγωνιστές μου είναι ένα πιστόλι που απεικονίζεται στη φωτογραφία της οργάνωσης Έκτα Επαναστατών, αυτής της ακροαριστερής οργάνωσης που αδερφοποιήθηκε πριν μία εβδομάδα όλο τυχαίως με την οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Έχουμε μία μέθοδο εκτελέσεων πανομοιότυπη με την εκτέλεση του αρχιφύλακα της Αντιτρομοκρατικής κ. Νεκτάριου Σάβα, με την εκτέλεση Σωκράτη Γκιόλια. Είναι οι ίδιες ομάδες ακροαριστεριστών οι οποίες. Δεν ξέρω αν ελέγχονται από μυστικές υπηρεσίες. Το σίγουρο είναι ότι αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτες από μυστικές υπηρεσίες. Και δεν είναι τυχαίο, και θα ολοκληρώσω τη φράση μου, ότι η αντιτρομοκρατική του κράτους του κυρίου Σαμαρά, η αντιτρομοκρατική που δίνει λόγο στον κύριο Δένδια, επί ένα μήνα έσκαβε μοναστήρια για να βρει το οπλοστάσιο της Χρύσης Αυγής. Και άφησε ελεύθερους αυτούς τους αλήτες με τα ζάσταβα, με τα πιστόλια, να σκοτώσουν νέα παιδιά. Πείτε μου κάτι τώρα. Αισθάνεστε καθόλου συνυπεύθυνοι για το φωνικό που έγινε σε σχέση με την συμπεριφορά σας τον τελευταίο καιρό, τη βίαιη συμπεριφορά μελών της Χρύσης Αυγής, τα οποία ανέτρεπαν πάγκους, χτυπούσαν πολίτες, κυνηγούσαν μετανάστες, ρίχναν σφαλιάρες, έφτυναν, έκαναν. Αισθάνεστε ότι αυτό μπορεί να είναι, η άλλη όψη του φεγγαριού και επίσης... Μου ζητάτε να συγκρίνω ένα χαστούκι που αποδέχομαι ότι έδωσα και πάω και στο δικαστήριο μάλιστα γι' αυτό... Και μία λέξη λινάτσες, την οποία είπα για κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξυπηρετούν το σύστημα, να τα συγκρίνω με τις σφαίρες, με τη χαριστική βολή που δέχτηκαν από τους τρομοκράτες αυτούς τους αναρχικούς δύο παιδιά, όχι. Που ήταν τα παιδιά στο έδαφος, ήταν προφανώς ήδη νεκρά. Όχι, και ο δολοφόνος τους πυροβολούσε και πάλι στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Εννοώ κάτι διαφορετικό, κύριε Κασιδιάρη. Εννοώ ότι το νεαρό της ηλικίας σας μπορεί να μην σας επιτρέπει, και δεν το λέω απαξιωτικά αυτό, ίσα-ίσα. Να καταλάβετε ότι όταν ο μπροστάρης πολιτικός συμπεριφέρεται βία, ακολουθεί ένας λαός από πίσω, ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιάσει αυτή τη βία και να έχουμε φαινόμενα όπως αυτό το οποίο συνέβη. Όταν, Το συγκεκριμένο φαινόμενο προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον αντίπαλο πολιτισμό, σε διαφορετικό πολιτικό χώρο από ότι εγώ, και υποθάλπονται μάλιστα από την ίδια την κυβέρνηση. Ακούστε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι αυτή είναι γνωστή. Το ξέρετε άριστα. Αυτή είναι πασίγνωστη τρομοκράτες. Στο αίμα και στο φόνο δεν υπάρχει συμψηφισμός. Είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Όμως υπάρχει διαφορετικότητα στη συμπεριφορά, στην πολιτική ιδεολογία και στην άποψη. Δηλαδή, θα σας το πω, ξέρω ότι μπορεί να σας πικραίνει, αλλά η διαφορά μεταξύ του Φίσα και των συντρόφων σας που χάθηκαν, χάθηκε και εκείνος από μια μαχαιριά ενός δικού σας, είναι ειδοποιώς η διαφορά. Είναι ειδοποιώς η διαφορά και θα σας την αναλύσω. Θα σας πω και εγώ. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε μια συμπλοκή. Θα ακούσετε την άποψή μου. Θα την ακούσω. Και μετά θα μου δώσω το δικαίωμα να πω και τη δική μου. Φυσικά, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται εδώ να σας αφαιρεθεί ο λόγος. Ούτε να σας απαγορευτεί να πείτε την άποψή σας. Ακούστε, δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Υπάρχουν δύο άκρα όμως. Με τη διαφορά ότι το ένα άκρο παλεύει ειρηνικά και προσπαθεί να μεταφέρει αυτό τον αγώνα του και τις ιδέες του στον δρόμο, και το άλλο άκρο παλεύει με έναν τζαμπουκά, ο οποίος είναι σχεδόν στρατοκρατικός, ντυμένος με μπότες στρατιωτικές, παραλλαγής παντελόνια, μαύρες μπλούζες και σπάζοντας πάγκους και ρίχνοντας σφαλιάρες και δολοφονώντας ανθρώπους, γιατί κατηγορείται. Και οι ειρηνικοί είναι αυτοί που κατέβηκαν από τη μηχανή και έριξαν 13 σφαίρες σε τρία παιδιά όπλα. Αυτά είναι οι ειρηνικοί που λέτε. Ακούστε, δεν ξέρω αν διαβάσετε μία προκήρυξη των αναρχικών που αποκηρύσουν τη βία και αυτό αυτή το χτύπημα. Αυτή είναι μία περιθωριακή ομάδα κάποιου Βλασόπουλου που δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι μία ομάδα κάποιου αναρχικού που και στα Εξάρχεια τους έχουν για πλάκα εκεί. Επομένως, γιατί τους βάζετε. Ενώ η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς, που τα περισσότερα μέλη της βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό, που αδερφοποιήθηκε με τη Έκτα Επαναστατών, είναι πραγματικά μια αναρχική τρομοκρατική οργάνωση. Ωραία, Δεν μιλάμε για μια παραφιάδα που έβγαλε μια προκήρυξη. Σωστά. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η βία των μπροστάριδων, η βία η συμπεριφορά τους, μπορεί να βρει πολλαπλασιαστή στην κοινωνική ζωή. Εγώ αναγνωρίζω ότι έκανε ένα έγκλημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι μόνο εγώ, και οι συναγωνιστές μου βουλευτές στη Χρυσή Αυγή και ο αρχηγός μας. Μπήκαμε μέσα στη Βουλή και είπαμε την αλήθεια σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Εκεί δηλαδή που είχαμε κάποιους αλήτες, όπου θυμάστε πολύ καλά το σκάνδαλο με τη Λίθα Λαγκάρτ, κάποιους αλήτες του Πασόκ που διέλυσαν τη χώρα, τους είπαμε κλέφτες, απατεώνες, τους βάλαμε τις φωνές, υψώσαμε τους τόνους. Αυτό είναι το περιβόητο έγκλημά μας. Που εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο καθημερινά, ο ελληνικός λαός μου δίνει συγχαρητήρια γι' αυτό. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, γι' αυτό έγινε αυτή η τεράστια σκευωρία εις βάρος της Χρυσής Αυγής και μας έβαλαν στη φυλακή, αφού είδαν πως ο δικαστικός αγώνας του κατεστημένου εις βάρος μας δεν προχωράει. Στη συνέχεια πήραν απόφαση να μας εκτελέσουν, να μας δολοφονήσουν. Θα δούμε ένα βίντεο για να αρχίσουμε και την κουβέντα, να ακουστούν και οι υπόλοιποι φίλοι μας εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Ο κύριος Κασιδιάρης διάλεξε την απομόνωση για να λέει ό,τι θέλει.
να καθόμαστε ύστερα εμείς να εισπράττουμε αυτά που λέει. Εσείς παίρνετε το λόγο και τον πηγαίνετε πάλι στον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης και εσείς έχετε μια συνομιλία γόνιμη για τον κύριο Κασιδιάρη. Είχα μια σύντομη συνομιλία όπως είχαμε τον Ανδρέα Ρουμελιώτη. Και εμείς ακούμε μανιφέστα μίσους. Και είπε και για μένα και... Μα δεν είναι αν είπε για σας. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω. Όλοι. Εδώ, εδώ, έχουμε ότι εμείς είμαστε εναντίον όλων. Έτσι δεν είπε ο κύριος Κασιδιάρης. Κύριε Αγκώση, κύριος... βάλτε μια άνω τελεία. Θα σας δώσω το λόγο. Δεν είναι να βάλουμε άνω τελεία. Έχει χυθεί αίμα. Και υπάρχουν ηθική αυτούργοι για το αίμα των ανθρώπων που χάνουν. Νομίζω ότι είστε αρκετά όρημοι και ψύχρεμοι να, ήρεμοι είμαστε. Να δώσετε το σωστό τόνο και ψύχρεμοι την κατεύθυνση. Γιατί να είμαστε. Για ποιο λόγο να είμαστε ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι εννοώ γιατί, γιατί μετράει η ψυχρεμία. Γιατί πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Γιατί όταν βγαίνουν. Η θεωρία του Γκάντι όχι, και το σφάξι με παπά μου να γιάσω. Όταν αυτό που πάει να μου περάσει ο κύριος Κασιδιάρης σε μένα. Όχι, αλλά όταν. Να κάθω μίσηχα να τον ακούω. Όταν βγαίνουν τα πιστόλια. Και είναι και σε απομόνωση. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τα πιστόλια, νομίζω ότι οι όρημοι οφείλουν να είναι και ψύχρεμοι. Και τα μαχαίρια όλα είναι καταδικαστέα. Χύνεται αίμα ανθρώπων. Χύνεται αίμα ανθρώπων κάτω. Ωραία, θα μιλήσουμε για είμαστε όλα αυτά. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το αλλά πράγμα. Νομίζω ότι εμείς κάθομαστε εδώ πέρα. Πίσω από όλα αυτά, μα πίσω από όλη αυτή την ιστορία, υπάρχει και ένα παρασκήνιο και μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη να δούμε ένα βίντεο και επιστρέφω. Προβληματισμός, οργή και τρόμος είναι τα συναισθήματα που πηγάζουν από τη δολοφονική επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι δράστες ήθελαν νεκρούς, ενώ η συμπεριφορά τους υποδεικνύει κινησμό και ψυχρότητα απέναντι στα θύματα τους. Όπως φαίνεται από το βίντεο ντοκουμέντο που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους από τις κάμερες ασφαλείας, στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Λεωφόρο Ηρακλείου 4:26, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μία μοτοσικλέτα υψηλού κυβισμού. Γύρω στις 19:20 σταμάτησαν 30 μέτρα μακριά από τα γραφεία και από την απέναντι πλευρά. Στη συνέχεια κατέβηκαν από τη μηχανή, πέρασαν τον δρόμο και κατευθύνθηκαν προς το μέρος των 4 ατόμων που βρίσκονταν εκεί συμμετέχοντας στην ομάδα περιφρούρησης. Ο ένας από τους δράστες τους πλησίασε και άρχισε να πυροβολεί ψύχρεμα και πολλές φορές. Αρχικά πυροβόλησε από απόσταση 15 μέτρων τον έναν από τους 4 νεαρούς, ο οποίος ξεκίνησε να τρέχει προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής δίχως να τραυματιστεί. Στη συνέχεια ο δράστης πυροβόλησε τον 29χρονο Αλέξανδρο Γέροντα, που αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Αμέσως μετά γύρισε και πυροβόλησε τον Γιώργο Φουντούλη και τον Μάνο Καπελώνη, ενώ δεν δίστασε να σταθεί σχεδόν από πάνω τους και να τους ρίξει τη χαριστική βολή. Οι δύο νεκροί δέχτηκαν από μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο ένας από τους δύο πυροβολήθηκε και στο στομάχι. Η όλη επιχείρηση κράτησε συνολικά μόλις 10 δευτερόλεπτα, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν στη μοτοσικλέτα και διέφυγαν με κατεύθυνση την Αττική Οδό. Ακολουθεί πανδαιμόνιο, ενώ κάτοικοι της περιοχής βλέπουν σοριασμένα τα κορμιά των δύο παιδιών που κοίτονται νεκρά και του Αλέξανδρου Γέροντα που είναι βαριά τραυματισμένος. Το βίντεο που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό και αποτυπώνει τις πρώτες συγκλονιστικές στιγμές μετά τη δολοφονική επίθεση. Τον εσκότωσε το ψυχρό με πιστόλι, μην πηγαίνετε, μην πηγαίνετε. Καθοριστικό ρόλο για τον εντοπισμό των δραστών θα παίξουν οι μαρτυρίες τριών ανθρώπων που φαίνεται πως είδαν τους δράστες. Μεταξύ αυτών και μία γυναίκα που την ώρα της επίθεσης περνούσε μπροστά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και είδε τη στιγμή της επίθεσης. Κλειδί της υπόθεσης αποτελεί και η μαρτυρία του τέταρτου νεαρού που πυροβολήθηκε 2 φορές από το δράστη αλλά δεν τραυματίστηκε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τη στιγμή που ο δράστης πλησίαζε από απόσταση 15 μέτρων προς το μέρος των νεαρών, ο τέταρτος της παρέας έτυχε να κοιτάει προς την κατεύθυνση που βρισκόταν ο δράστης και βλέποντάς τον να κρατάει όπλο, άρχισε να τρέχει προς τα γραφεία. Η συγκεκριμένη μαρτυρία κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική αφού το παραλίγο θύμα είδε τους δράστες.
Ενδεικτικό του επαγγελματισμού των εκτελεστών είναι το γεγονός ότι φορούσαν στα παντελόνια τους ειδικούς μεταλλικούς σφικτήρες, προκειμένου να μην αφήσουν γενετικό υλικό, ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό ίχνος DNA. Παρά την αρχική εκδοχή βάση μαρτυριών ότι οι δράστες ανέβηκαν τη λεωφόρο Ηρακλείου και στη συνέχεια διέφυγαν μέσω της Αττικής Οδού, τελικά φαίνεται πως οι δράστες ακολούθησαν άλλη πορεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τη μηχανή που βρέθηκε στο ρέμα της Χελιδονούς, οι δράστες ανέβηκαν τη λεωφόρο Ηρακλείου, έστριψαν τρία στενά πιο πάνω αριστερά στην οδό Γρηγορίου Αυτισεντίου, μετά στην οδό Μήνος και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το ρέμα της Χελιδονούς στην οδό Κλισθένους όπου και άφησαν τη μηχανή. Από το σημείο πιθανότατα έφυγαν με άλλη μηχανή ή αυτοκίνητο. Από την έρευνα που έγινε στη μηχανή που εντοπίστηκε στο ρέμα Χελιδονούς, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο όντως για τη μηχανή που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ όπως προέκυψε ήταν κλεμμένη στις 28 Ιουνίου από την Καλυθέα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην κουβέντα, να καλωσορίσω τον Σεραφείμ Φιντανίδη, πρόεδρο του ΕΕ, κύριε Φιντανίδη. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, και πρόεδρο του ΕΕ και δημοσιογράφος. Ναι, ήμουνα 31 χρόνια διευθυντής και κατάτησα πρόεδρος. Από ΕΕ σε ΕΕ πάντως πήγατε, δεν έχει σημασία. Μπράβο, ναι. Αυτό παραμένετε στο ΕΕ. Τι να κάνω, εγώ ποτέ δρόμο. Το βάζω κάτω, πάντα θέλω να δουλεύω. Μέχρι το ΩΜΕΓΑ έχετε πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, βέβαια. Πείτε μου κάτι, κύριε Φιντανίδη. Αυτά, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, πολιτικό ή φασαρία ή αναστάτωση, αρχίζει η ιστορία της θεωρίας συνωμοσίας, της αποσταθεροποίησης, των ξένων μυστικών υπηρεσιών και διάφορα τέτοια. Ποια είναι η θέση σας, τι νομίζετε, το ένστικτό σας, τι λέει σήμερα για αυτή την υπόθεση? Εγώ νομίζω ότι είναι μια τρομοκρατική ομάδα, η οποία ήταν οργανωμένη και έκανε τη δουλειά όπως παλιά την έκανε 17 Νοέμβρη. Μην ξεχνάτε ότι και όταν ξεπίδησε 17 Νοέμβρη, το τι γράφτηκε τότε δεν λέγεται. Ότι ήταν βαλμένοι από τη Χούντα να αποσταθεροποιήσουν τον τόπο, όχι, άλλοι λέγανε είναι της CIA, άλλοι της KGB. Κάποιος έγραψε σε μια εφημερίδα ότι για τα πετρέλαια της Θάσου δολοφονήθηκε ο Κουέλτς. Ό,τι θέλαν γράφανε. Γιατί εμείς οι Έλληνες τη συνωμοσιολογία την έχουμε στο αίμα μας. Τότε λοιπόν γράψαμε με τον Κίτσο τον αείμνηστο ένα σημείωμα. Βρε, μήπως είναι ένα προϊόν της εποχής. Εδώ έχει περάσει μια δικτατορία, μια κυριαρχία της δεξιάς. Έχει προηγηθεί ο γαλλικός Μάις, έχει βγει η Μπάντερ Μάιχ στην Γερμανία, οι ερυθρές ταξιαρχίες στην Ιταλία. Μήπως είναι κάτι τέτοιο. Και τότε πήραμε ένα σημείωμα από την 17 Νοέμβρη, επειδή εσείς καταλάβατε ποιοι είμαστε, πάρτε τις προκηρύξεις. Δεν πιστεύω πολύ στη συνωμοσιολογία. Εξάλλου είμαστε ένα τόσο ανοργάνωτο κράτος, που δεν μπορεί να οργανώσει μια καταπληκτική συνωμοσία ή ξέρω μια προβοκάτσια. Πιστεύω ότι είναι κάποιοι ακραίοι αριστεροί ή αναρχικοί από τις ομάδες που έχουν περάσει πόσες φορές και προσπάθησαν να τιμωρήσουν τους νεοναζιστές και να κερδίσουν τον ελληνικό λαό. Όπως να μην ξεχνάτε, όταν η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τον Μάλιο, όλοι είπαν μπράβο, καλά του έκανε. Άσχετο τι κάνανε μετά αυτοί. Πιστεύω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο πρέπει να είναι, χωρίς να παίρνω και όρκο, βέβαια. Μάλιστα. Και όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό από πίσω που ολοφύρεται για την αποσταθεροποίηση, για την δολοφονία νέων παιδιών, αυτές οι φωνές που ακούγονται, η αγωνία που εκφράζεται από τον πολιτικό κόσμο, πόσο σχέση έχει με την πραγματικότητα και πόσο υποκριτική μπορεί να είναι, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι άμυρη ευθυνών για ό,τι συμβαίνει σήμερα στη χώρα. Δηλαδή, εκείνο που έκανε εντύπωση καλή είναι ότι όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα καταδίκασαν αυτή την ενέργεια. Όλα. Και βλέπω και κάτι άλλο. Μια ψυχραιμία του ελληνικού λαού. Δεν έχει επέλθει αναστάτωση. Σωστά. Δεν έχει επέλθει. Εγώ την αντιλαμβάνομαι αυτή την επισήμανση που κάνετε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορούν να μιλάνε για τόσο υποκριτικά, ας πούμε, για την δημοκρατία, όταν οι ίδιοι έχουν, ενώ τα κόμματα που κυβέρνησαν, έχουν διαλύσει τη χώρα, έχουν οδηγήσει σε μαρασμό την οικονομία, έχουν οδηγήσει σε παρακμή την κοινωνία και είναι επόμενο να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Να σας πω κάτι. Αποκηρύσεις, δεν αποκηρύσεις μια κατάσταση. Όταν έχεις ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, ακούστε, πρέπει να απολογηθείς. Ακούστε, ακούστε.
Η Ελλάδα, οι Έλληνες περάσαμε μια 30ετία οικονομικής, εικονικής ευμάρειας. Χόρτες στο στομάχι μας, αποκτήσαμε αυτοκινητάρες, εξοχικά σπίτια, γλεντάγαμε, κάναμε, δείχναμε και χάσαμε και τη μαχητικότητά μας και την αντίδρασή μας. Πριν από 3 μήνες έγινε μια συγκέντρωση αγανακτισμένων στο Σύνταγμα και πήγανε μόνο 500. Και τότε η Εθνότητα των Συντακτών, που πολύ τη συμπαθώ, βγήκε με ένα τίτλο ωραίο. Η πλατεία ήταν άδεια. Ο κόσμος δεν ακολουθεί όλα αυτά που ακούγονται. Κάθεται και περιμένει, χωνεύει αυτά που έφαγε, βγάζει από τη σακούλα αυτά που έκρυβε. Η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ίδρυμα. Οι μπαμπάδες και οι γιαγιάδες βοηθάνε τα παιδιά τους και όλοι κάνουν το κορόιδο ή κάνουν υπομονή, όπως θέλετε πέστε. Ζητώ την κατανόησή σας. Αυτή η ενέργεια λοιπόν που έκαναν αυτοί οι άγνωστοι δεν αναστάτωσαν τον τόπο όπως πιθανόν θα ήθελαν. Ζητώ την κατανόησή σας για πολύ λίγα λεπτά, ελάχιστα δευτερόλεπτα, για τα διαφημιστικά διαλύματα και επιστρέφουμε κοντά σας. Όπως πάντα οι δημοσιογράφοι λένε ποτέ την αλήθεια, δεν ήταν ο λίγων δευτερολέπτων, αλλά ήταν αρκετών λεπτών το διάλειμμα. Γι' αυτό και ζητώ εκ νέου την κατανόησή σας και του κυρίου Φιντανίδη που είναι στη γραμμή. Κύριε Φιντανίδη. Σε δημοσιογράφο το όπως πάντα. Ορίστε. Για ένα ραδιόφωνο. Λίγο πιο δυνατά τον ήχο μέσα στο στούντιο. Δεν σας ακούω καλά. Όχι, εσείς μια χαρά και απ' έξω σας ακούν καλά εδώ μέσα. Εγώ δεν σας ακούω καλά. Ωραία, θα το διορθώσουν τώρα οι συνεργάτες μου. Ο κύριος Πρημικύρης θέλει να κάνει... Τι κάνει και ο Πρημικύρης. Ωραία, χαίρομαι που σας ακούω. Κι εγώ. Θέλω να σας πω το εξής. Να μου επιτρέψετε να έχω μια διαφοροποίηση στην ανάλυση σας, που σε πολλά με βρίσκει σύμφωνο. Αν συμφωνούμε σε όλα, θα πεθάνουμε από πλήξη. Βεβαίως. Και βρήκατε και τον άνθρωπο κιόλας που μισεί την ομοφωνία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Ότι η εποχή της 17 του Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη, δεν είναι ίδια με την ιστορική στιγμή που περνάμε σήμερα. Όχι, άλλο είπα. Έχει εγώ τεράστια διαφορά. Προσέξτε. Άλλο είπα εγώ. Ναι, ναι. Ότι γιατί κάθε οργάνωση φορά 17 που βγαίνει κάτι... Οργάνωση 17 Νοέμβρη. Συνοσιολογία. Λέω, η 17 Νοέμβρη, όταν έδρασε, είχε μια ιστορική ταξική ριζοσπαστική, όπως θέλεις να την πεις, αριστερά, που ήταν συνολικά, άιντε στο 10% όλα τα κομμάτια της. Σήμερα έχεις μια αριστερά που είναι η ελπίδα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Δεν είπα για την αριστερά. Πολύ δεν είπα για την αριστερά. Λάθος κάνετε. Όχι, δεν καταλάβα τι θέλω να πω. Είπα φταίω εγώ που δεν εξηγούμε σωστά. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν είχαμε τα γεγονότα της 17ης του Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη, έτσι, είχαμε ιστορικές καταστάσεις και στιγμές στην Ελλάδα διαφορετικές από ό,τι έχουμε σήμερα. Ασφαλώς. Επομένως, πρώτον, αν δούμε αυτοί που δολοφόνησαν, γιατί περί δολοφόνων πρόκειται, έτσι, αυτά τα άτυχα παιδιά της Χρυσής Αυγής, και το λέω εγώ που είμαι κάθετα αντίθετος και απέναντι, αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση, όταν την αφαιρεί κάποιος είναι εγκληματίας. Έρχομαι λοιπόν και λέω, αυτή την ιστορική φάση που ζούμε, αν αποδειχτεί ότι πρόκειται για μια κάποια τρομοκρατική οργάνωση, αν αποδειχτεί, γιατί ακόμα δεν είμαστε σίγουροι 100%. Όχι, ασφαλώς. Θέλω να σας πω ότι γίνεται σε μια ιστορική στιγμή πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Να πούμε κάτι γιατί άλλο. Το πειραματόζω πολιτικά παρουσιάζει το φαινόμενο μιας αριστεράς που είναι πρώτο θυρών της εξουσίας. Πράγμα που είχαμε και στην Ιταλία τη δεκαετία του 70, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η πολιτική της έντασης, το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο, και είχαμε πρώτον πυλών της κυβερνητικής εξουσίας, το μεγάλο κομμουνιστικό κόμμα του Εντρίκο Μπερλινγκουέρ. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Πρημικύρης όταν λέει ότι δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια είναι τα κίνητρα και ποιοι είναι από... Ξέρει, είσαστε σίγουροι 100%.
Και εγώ λέω ότι πρόκειται περί στιγνών δολοφόνων, οι οποίοι είναι οργανωμένοι και τα... Α, δεν ξέρουμε τι είδος οργάνωση. Ο κύριος Φιλανίδης, ο Σεραφίδης, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μια χάρη, θα μπείτε όλοι στην κουβέντα, αλλά επειδή υπάρχει ένας άνθρωπος στο τηλέφωνο και είναι δύσκολο. Ο Σεραφίδης μίλησε για ένα τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο όμως έχει άποψη πολιτική, δεν είναι... Δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μαφιόζων. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει άποψη πολιτική? Πώς το ξέρετε? Έβγαλε καμία προκήρυξη? Συγχωρέστε με λίγο που το λέω. Ο τρόπος που έγινε το χτύπημα νομίζω ότι είναι φωτογραφικός και δεν έχει σχέση με μαφιόζικα χτύπηματα. Επιτρέψτε μου κάτι. Αυτά τα παιδιά τα οποία τα άφησαν σήμερα δεν είχαν σχέση ούτε με μαφίες, ήταν παιδιά φυσιολογικών οικογενειών. Το ένα, μάλιστα, συμφωνώ. Το παιδί το οποίο ζει ευτυχώς, τουλάχιστον ένας γλίτωσε, δύο γλίτωσαν ουσιαστικά. Αυτό το παιδί είναι ο γιος της τοπικής συμβούλου εδώ στη Κηφισιά, η οποία, όπως είδατε, ήταν μια μάνα ψύχρεμη, ευγενέστατη, βγήκε, μίλησε, είπε όχι άλλο αίμα. Οι γονείς των παιδιών είπαν, δεν θέλουμε πολιτικούς, δεν θέλουμε ούτε αίμα, γιατί το αίμα του παιδιού μας χύστηκε στο παιδί, ούτε τιμή, γιατί το παιδί μας ήταν έντιμο και αξιοπρεπές και το γνωρίζει. Επομένως, όπως είδατε, κράτησαν για τη Χρυσή Αυγή σε απόσταση γονείς. Κορυφαία. Όπως κράτησαν κορυφαία η συμπεριφορά των γονιών αυτών, διότι με τον πόνο σου θολώνεις και δεν ξέρεις τι λες. Αντίθεση με όσα είπε ο κ. Φιντανίδης. Ήταν για την ιστορική στιγμή. Κύριε Φιντανίδη, εγώ επιστρέφω κοντά σας και σας ρωτώ μόνο αυτό το πράγμα. Επειδή δεν υπάρχει συμψηφισμό στον κύκλο του αίματος. Και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ναι. Και ουδέποτε θα το έκανε ένας όφρον άνθρωπος. Επιμένω στην ερώτηση που έκανα πριν. Πόσο υποκριτική είναι η στάση των πολιτικών κομμάτων, των κυβερνώντων κομμάτων, όταν έχουν τεράστιο κομμάτι ευθύνης για την κατάντια του τόπου? Αυτό ήθελα να πω τώρα. Όταν ξεπίνησε 17 Νοέμβρη, είχαμε άλλα προηγούμενα. Τη δικτατορία, την κυριαρχία της δεξιάς κτλ. Τώρα έχουμε την οργή του κόσμου για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Και όχι μόνο. Αυτό και γεννάει νέα και όχι μόνο. Μορφώματα. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μα δεν χτυπούσε μόνο όταν ήταν η Δημοκρατία στην εξουσία η 17. Αφήστε με να μιλήσω λίγο. Μην ξεχνάτε κάτι, ότι η νέα γενεά δεν είναι εγκλωβισμένη σε κομματικές νεολαίες. Είναι απ' έξω. Έτσι. Δεν διαβάζουν ούτε καν εφημερίδες. Διαδίκτυο πολύ. Και βρίσκουν αλλού την εκτόνωσή τους. Ακόμα και στα γήπεδα. Ακόμα και στα γήπεδα. Βία, παντού. Υπάρχει η οργή αυτή, λόγω της κατάστασης την οποία έχουμε περιέλθει. Με μια διαφορά. Και αυτό είναι μια απάντηση και στον κύριο Πρημικύρη. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις εδώ και 3-4 χρόνια. Κολλημένα εκεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές βγήκε ο Μανώλης ο Γλέζος και είπε μια αλήθεια. Δεν έχει μια πιστική απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα βγούμε οικονομικά από αυτή την κρίση. Δεν, ο ίδιος δεν το είπα εγώ. Αυτή η φυσιογνωμία της αριστεράς και όχι μόνο αυτό. Και κάτι άλλο. Επειδή... Γι' αυτό το λόγο βλέπετε, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Αντί να έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις 38%, είναι κολλημένος στο 21-22. Και αντί το ΚΚΕ να έχει 15%, είναι στο 5%. Και απ' την άλλη μεριά ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Αυτά είναι αποτελέσματα της σημερινής κατάστασης. Η οποία, τι είναι, η οργή του κόσμου για αυτό που λέει ο κ. Τριανταφυλόπουλος. Ποιοι τα κάνανε αυτά. Αλλά να πω κάτι άλλο. Πολλοί Έλληνες νιώθουν και ένα είδος ενοχής. Του ενός του έσβηναν το φόρο, του άλλου του νομοποίησαν το αυθαίρετο, του άλλου του διόριζαν το παιδί. Άντε λίγο, τα κάναμε όλοι να μην πω τίποτα. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία. Αλλά βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ που θα ευχόμουν να μας κυβερνήσει, να μην είναι έτοιμο να μας κυβερνήσει. Τώρα γιατί τους κουρδίζετε. Τον κουρδίζετε τον Πρημικύρη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Την κατανόησή σα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Πρημικύρη. Επειδή είστε παλιά καραβάνα, έχετε ζήσει εγκλήματα, δολοφονίες, πολιτικές, συγκρούσεις, τα πάντα. Από την εποχή του Μιχαλολιάκου, που τότε κατηγορείται για βόμβες, αν θυμάστε με τα εκρηκτικά που βρέθηκαν σπίτι του για την έκρηξη στον κινηματογράφο, μέχρι τον Ανδρουτσόπουλο που τσάκισαν ένα παιδί έξω από την Ευελπίδων,
Και μέχρι τα τελευταία γεγονότα με τους Πακιστανούς, με αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα και τις αυτές φοβερές επιθέσεις που κάνουν εναντίον των μεταναστών, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, χύθηκε πολύ νερό στο μήλο. Πιστεύετε εσείς ότι αν η Χρυσή Αυγή δεν απειλούσε την εκλογική πίτα, θα έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον για την εγκληματική οργάνωση που δείχνουν όχι, σήμερα? Όχι, βέβαιος. Όσο η Χρυσή Αυγή είχε 0,5% ουδείς ασχολείται μαζί της. Άρα προσέξτε κάτι. Τους άρεσε να υπάρχει. Ένα λεπτό συνεχίζει. Δεν ξέρω αν τους άρεσε, αυτά είναι υπερβολές. Με 0,2% που είχε κάποτε ή 0,5%, κανένα δεν ενοχλούσε. Ξαφνικά ξεπηδάει, γίνεται τρίτο κόμμα και τώρα παρόλα αυτά που έχουν βγει δεν χάνει τίποτε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Κύριε Φιντανίδη, γιατί αυτή, προσέξτε κάτι, εισπράττει την οργή του πολύ δεξιού κόσμου, ακόμα και μερικούς από την άλλη πλευρά. Την οργή. Ας το διάλο όλοι σας. Έτσι. Καταλάβατε. Και αυτός είναι... γιατί εισπράττει όμως αυτό εκείνη. Είναι ένα λεπτό, κύριε. Αυτό εισπράττει. Γιατί δεν εισπράττει, δηλαδή, κύριε Φιντανίδη. Καλησπέρα, Σταυριανάκης είμαι. Λοιπόν, μα και ο ΣΥΡΙΖΑ από 4,5% πήγε 27. Λίγο είναι. Δεν είναι λίγο. Εισέπραξε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ένα κόμμα το οποίο ήταν σταθερά αντιμνημονιακό ήταν το ΚΚΕ, ας το πούμε έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν εισπράττει το ΚΚΕ και έρχεται και εισπράττει η Χρυσή Αυγή? Ποιος είναι ο λόγος? Είναι μόνο, κοιτάξτε, πρέπει να μόνο μια... οι ενστάσεις ή μήπως είναι και κάτι άλλο, κύριε... τι άλλο είναι, αγαπητέ μου? Εγώ σκέφτομαι το άλλο, κύριε Φιντανίδη. Ότι δεν βλέπουμε, ότι δεν είδε ο κόσμος, δεν βρήκε ο λαός μας, κανένα μπροστά, να κυνηγήσει αυτούς οι οποίοι έκλεψαν, έφαγαν και έφεραν τον λαό στο κατάτημα το σημερινό. Είδατε εσείς κανένα να έχει τιμωρηθεί? Συγγνώμη, στο έδειξε Χρυσή Αυγή. Όχι, τώρα, να σας πω, όχι τέτοια κουβέντα τώρα. Υπάρχει, έχουμε έναν άνθρωπο στο τηλέφωνο. Κύριε Φιντανίδη, αντιλαμβάνεστε, θέλω να πω. Ναι, το αντελήφθη. Κύριε Σταυριανάκη, παρακαλώ. Φραγκίσκο, σε παρακαλώ. Κύριε Φιντανίδη, σας ολόγω. Το Πασόκ που κάποτε εισέπλατε 48% κατέβηκε στο 9% και τώρα είναι στο 5%. Δεν το τιμωρεί ο λαός? Η Νέα Δημοκρατία με το ζόρι προηγείται 1-2 μονάδες ή και λίγο παρακάτω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το τιμωρεί ο λαός. Επομένως, καταλήγουμε. Στις τελευταίες εκλογές, με συγχωρείς, Βάκη, ναι, τρία κόμματα αναδείχτηκαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Χρυσή Αυγή και η Ανεξάρτητη Έλληνες. Χωρίς εφημερίδα. Χωρίς εφημερίδα. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα. Η οργή του κόσμου είναι που διοχετεύεται είτε από εδώ είτε από εκεί. Ναι. Και γιατί που, ακούστε, ένα λεπτό κύριε Σταυριανάκη. Κύριε Σταυριανάκη, σας παρακαλώ πολύ, έλεος. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Φιντανίδη. Η επισήμανση που κάνετε είναι πολύ σωστή. Τα δύο καλά άλογα αντιμνημονιακά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή. Εκεί κατευθύνθηκε ο κόσμος. Και βεβαίως. Και βεβαίως, επειδή και έχει αποπολιτικοποιηθεί μεγάλη μερίδα της νεολαίας, ναι, κατευθύνθηκε με ευκολία στη Χρυσή Αυγή, ψηφώντας και σβάστικες και σύμβολα και ναζισμούς και ιστορίες. Με το διάβολο θα μπορούσαν να συμμαχήσουν, αρκεί να φύγουν από τη μέση, ναι, τα υπάρχοντα, ναι, πολιτικά κόμματα. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πριν μερικά χρόνια είχαμε τρεις τάσεις, δεξιά, αριστερά, κέντρο. Τώρα έχουμε μνημονιακούς, αντιμνημονιακούς. Αντιμνημονιακή είναι φυσικά από το ΚΚΕ έως τη Χρυσή Αυγή και μνημονιακή τα δύο προηγούμενα κόμματα εξουσίας. Απλά πράγματα. Με συγχωρείς, είναι τελείως αταξική αυτή η ανάλυση, κύριε. Πώς είναι αντιμνημονιακά κόμματα, είναι όλα. Περικλή, σε παρακαλώ πολύ, δεν θα διακόψετε. Λοιπόν, κύριε Φιντανίδη, με συγχωρείς. Παρακαλώ. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, έχουμε αυτούς που είναι από κάτω. Έχουμε αυτούς που πληρώνουν αυτή την κρίση, την πολιτική λιτότητας, ένα, ναι, και έχουμε και αυτούς που κερδοσκοπούν. Ναι. Επομένως, αυτές οι έννοιες οι παραδοσιακές, δεξιά, κέντρο και αριστερά, μπορεί το κέντρο να έχει διαλυθεί, διότι τα μεσαία στρώματα του χωριού και της πόλης δεν υπάρχουν πλέον, έχουν προεταριοποιηθεί. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η αγανάκτηση εκφράστηκε και σε δυνάμεις αντιμνημονιακές. Ναι. Και όχι μόνο. Αυτό όμως, λέω. Θα είναι τραγικό λάθος στην ανάλυση μας να θεωρούμε ότι ο κόσμος που από αγανάκτηση αυτό το 1,5-2%, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε την εξαφάνιση του λαός που από 5-6 πηγαίνει στο 1, στο 2. Πήγε στη Χρυσή Αυγή όλο. Α, μπράβο. Και έχεις και παραδοσιακά στην Ελλάδα
ένα 3, 4 με 5% ακροδεξιούς, δεν λέω με σβάστηγκες, δεν λέω Μιχαλολιάκους, αλλά ακροδεξιούς. Επομένως, το φαινόμενο και η πραγματικότητα, η καινούργια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι η αριστερά στο σύνολό της και ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα. Μάλιστα. Είναι η δύναμη που αντιστέκεται, είναι η δύναμη της ελπίδας. Κύριε Φιντανίδη, εκείνο πάντως που βλέπω στην Ευρώπη, το εκλογικό σώμα πηγαίνει όλο και πιο δεξιά ως ακροδεξιά. Αυτή είναι μια διαπίστωση η οποία πρέπει να γίνει και πρέπει να το επισημάνουμε ότι υπάρχει δεξιόστροφο ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πού είναι τα κομμουνιστικά κόμματα που είχαμε κάποτε στη Γαλλία ή στην Ιταλία? Πάνε αυτές οι εποχές. Αυτές οι εποχές έφυγαν ανεπιστρεπτοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κάντε μου τη χάρη τώρα να πάμε στην επικαιρότητα για πολύ λίγο. Δόθηκαν οι κυρίες και κύριοι σήμερα φωτογραφίες σπαρμένες από το φιλμ αυτό της κάμερας που κατέγραψε το περιστατικό έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Εκεί που έπεσαν νεκροί ο Γιώργος Φουντούλης, ο Μανώλης Καπελώνης. Τραυματίστηκε ο Αλέξανδρος Γέροντας και ένα άλλο παιδί, ένας αυτόπτης μάρτυρας. Γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τις σφαίρες. Πρέπει να επισημάνω εδώ και θα ζητήσω και από τους ειδικούς να το πούν. Αυτό το οποίο ακούγεται περί επαγγελματία δολοφόνου είναι μεγάλο παραμύθι. Διότι όταν πηγαίνεις κοντά σε ανυποψίους ανθρώπους με ένα πιστόλι στα 3 μέτρα και μόνο ότι τους ξέφυγε ένας, δείχνει ότι δεν ήταν επαγγελματίες. Δεν τον πέτυχαν καθόλου. Του ρίξαν 3 σφαίρες χωρίς να τον πετύχουν τον έναν. Ευτυχώς. Αναφορικά με αυτό, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι έχετε ένα δίκιο, το έχω προσδιορίσει από την αρχή, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε επαγγελματίες για να μπορέσουμε να πυροβολούμε, αρκεί να γνωρίζουμε τη χρήση ενός όπλου. Όλοι ξέρουν και είναι εύκολο να μάθουν πως ένα όπλο πυροβολεί. Μα εκείνο εδώ το σκοτώνουν παπαδιές και νοικοκυρές που δεν έχουν ξαναπάρει όπλο στα χέρια. Εκείνο που είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που πυροβόλησε άρχισε να πυροβολεί από μακριά προκειμένου να διαγνώσει τις προθέσεις και τις αντιδράσεις εκείνων εναντίον των οποίων έβαλε και στη συνέχεια κατευθύνθηκε κοντά ευνηδιάζοντάς τους. Από μακριά άρχισε να τους ευνηδιάζει και μπόρεσε και επέφερε αυτό το αποτέλεσμα. Άλλωστε, από τις 13 βολές τις οποίες διενήργησε, σύμφωνα με αυτά που έχουμε λάβει από τα ρεπορτάζ έως τώρα εν γνώση μας, έχει επιφέρει 5 μόνο τραύματα. Τα υπόλοιπα έχουν πάει στον αέρα. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ για τις φωτογραφίες που δόθηκαν και να πάμε στον Ηλία Κασιδιάρη, γιατί είναι από τους πρώτους που είδε αυτό το βίντεο και που από το βίντεο αυτό έχουν πάρθει οι συγκεκριμένες φάσεις. Στη δημοσιότητα έδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία φωτογραφίες και στοιχεία, ντοκουμέντα σχετικά με τη διπλή δολοφονία των Γιώργου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή. Στις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από κάμερα ασφαλείας, απεικονίζεται ένας από τους δράστες της επίθεσης, ο οποίος εμφανίζεται στον τόπο του αιματηρού περιστατικού να προτάσει το όπλο του. Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, πρόκειται για άνδρα αδύνατο ύψους 1,70 με 1,75 μέτρα που φορούσε τζιν παντελόνι σκούρου μπλε χρώματος, λευκά υποδήματα, μαύρο σακίδιο στην πλάτη και καπέλο τύπου τζόκεϊ ή κράνος μοτοσυκλετιστή λευκού χρώματος. Όσον αφορά στη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε, πρόκειται για μια Honda Africa Twin λευκού μαύρου χρώματος η οποία βρέθηκε δίπλα στο ρέμα Χελιδονούς. Η μοτοσυκλέτα κατά τον χρόνο ανέβρεσής της δεν έφερε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας ούτε και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, πρόκειται για την υπαρήθμη ZYH668 δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία αφαιρέθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Ιουνίου 2013 από την Καλλιθέα. Μάλιστα, Ηλίας Κασιδιάρης ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν εκεί και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τώρα που ηρέμησε περισσότερο έτσι, και έχουν επανέλθει στη μνήμη του οι εικόνες αυτές να μας πει έτσι, τι αποκόμισε από όλη αυτή την περιπέτεια. Καταρχήν είμαι μονίμως ήρεμος. Μην ανησυχείτε για την ηρεμία μου. Από εκεί πέρα οι εικόνες που είδα ήταν φρικτές. Συμφωνώ ότι δεν είναι επαγγελματίας ο εκτελεστής, γιατί πράγματι αστόχησε από απόσταση λίγων μέτρων όταν πυροβόλησε το πρώτο παιδί, αλλά ήταν ένας ψυχρός δολοφόνος. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι αφού τους είχε ρίξει αρκετές σφαίρες,
Τα παιδιά είχαν βρεθεί στο έδαφος, πιστεύω πως ήταν ήδη νεκρά, επέμενε να δίνει χαριστικές βολές στο κεφάλι. Είναι εικόνες που αν τις δει η Ελλάδα, κυριολεκτικά θα ανατριχιάσει. Δεν έχουν ξανασυμβεί τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Και οι δύο συντροφοί σας είναι χτυπημένοι στο κεφάλι. Ναι, ναι. Και οι δύο. Εξ επαφής. Μιλάμε με το πιστόλι κολλημένο στο κεφάλι τους. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή. Αυτή βεβαίως είναι φυσική αυτούργη του εγκλήματος. Υπάρχει όμως ένας πρωθυπουργός που είχε πει πριν λίγες μέρες θα τους λιώσω και θα τους συντρίψω. Και σήμερα στον κύριο Πρετεντέρη έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω τι έγινε με τις δύο, γιατί ήμουν στην Αμερική. Δεν θυμάται ότι από την Αμερική όπλιζε τα χέρια αυτών των δολοφόνων. Ναι, ο πρωθυπουργός τι σχέση μπορεί να έχει με αριστεριστές που συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο και επέλεξαν την ένοπλη βία. Θα μπορούσε να τους είχε συλλάβει ήδη η κυβέρνησή του, διότι είναι πασίγνωστοι αυτοί οι τρομοκράτες. Ξέρετε, ο κύριος Μαζιώτης, όταν έψαχναν τον επαναστατικό αγώνα, όλοι λέγανε ποιος είναι άγνωστοι. Απεκαλύφθηκε πως είναι ο κύριος Μαζιώτης. Ο οποίος εν συνεχεία, αφού έγραψε 50 χρόνια κάθειξη στο δικαστήριο, τον άφησαν ελεύθερο τον άνθρωπο. Και εθεάθη πριν από κάποιους μήνες έξω από τα γραφεία της Χρύσης Αυγής. Και σήμερα κυκλοφορεί εντός Αττικής και δεν τον έχει ενοχλήσει κανείς. Και την ίδια ώρα η αστυνομία ψάχνει τα δίθεν οπλοστάσια και τους δίθεν χρηματοδότες της Χρύσης Αυγής. Μα ο κύριος Μαζιώτης ήταν για τρομοκρατική οργάνωση. Και εσείς είστε για εγκληματική οργάνωση. Είναι πιθανό αυτό που λέτε, αλλά δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία. Εγώ ξέρω ότι είχε έρθει στα γραφεία μας, το καταγγείλαμε το γεγονός αυτό. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει συλληφθεί, παρόλο που κινείται εντός Αττικής. Αυτή η πληροφορία κυκλοφορεί. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς όμως. Ο κύριος Παπούλιας, ο ανώτατος άρχων της χώρας, δεν είπε ούτε τη λέξη συλληπιτήρια. Δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση για αυτά τα παιδιά. Αυτά είναι παιδιά της Χρυσής Αυγής, αλλά είναι και παιδιά της Ελλάδος. Και θα έπρεπε οι πολιτιακοί άρχοντες της χώρας, θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πούνε τουλάχιστον τη λέξη συλληπιτήρια. Παρόλο που εμείς ξέραμε ότι θα το λέγανε υποκριτικά. Δεν είπαν ούτε αυτό, διότι τα έχουν στην κυριολεξία χαμένα, διότι υπάρχει τεράστιο μίσος για τη Χρυσή Αυγή από αυτούς τους ανθρώπους. Μίσος που οδήγησε σε μια σκευωρία. Και θέλω να κλείσω. Να ρωτήσω εγώ κάτι, θέλω κύριε Κασιδιάρη, αν επιτρέπετε. Ναι. Να σα ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Κασιδιάρη. Η ιστορία σας, όχι εσάς προσωπικά. Αυτό που έλεγε και το λένε και βουλευτές, ότι εμείς είμαστε έναντι όλων. Λέτε επίσης ότι εμείς θα χωρίσουμε την Ελλάδα στους Έλληνες και στους άλλους. Δηλαδή τα κοινωνικά μορφώματα, τα μοιάσματα κλπ. Αυτοί που σήκωσαν τα πιστόλια εναντίον στα δύο παιδιά αυτά, τους συνοδοιπόρους σας, πλασμένους όμως, μέσα από τις ιδέες τις δικές σας. Σας απασχόλησε ποτέ που ανήκουν? Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για μοιάσματα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε. Δεν μιλάγατε για κοινωνικά απόβλητα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Ουδέποτε χρησιμοποίησα τη λέξη απόβλητα. Εάν ακούσατε τη δήλωση την οποία έκανα πρώτος εγώ ως εκπρόσωπος του κόμματός μου. Τώρα. Αμέσως μετά τη δολοφονία. Δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τη δολοφονία. Αμέσως μετά τη δολοφονία του Φίσα, σε κάθε περίπτωση η Χρυσή Αυγή δεν μιλάει ούτε για μοιάσματα, αλλά απαιτεί οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Από εκεί και πέρα, ακούστε μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση την οποία θα σας καταγγείλω για να καταλάβετε τι βρώμικο παιχνίδι παίζεται στις πλάτες μας. Ο Άριος Πάγος, όπως ξέρετε, δημιούργησε, χάλκευσε, έφτιαξε ένα πόρισμα εις βάρος της Χρυσής Αυγής για να αποδείξει ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση. Το οποίο στην ουσία είναι αντιγραφή των λεγόμενων του κυρίου Ψαρά, ενός δημοσιογράφου, όπου λέει μέσα σε αυτό το πόρισμα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση γιατί ζητά την εξόντωση των μεταναστών, των Ρωμά και των ανθρώπων με νοητική στέρηση. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι ο Γιώργος Οφουντούλης, ένας φίλος και συναγωνιστής, αυτό το παιδί 26 ετών, το οποίο εκτελέστηκε εν ψυχρό, είχε μία αδερφή, μία κοπέλα 29 ετών, η οποία πάσχει από σύνδρομο Down. Ζούσε τη ζωή της με αυτό το χρόνιο ιατρικό πρόβλημα. Αυτός που τη στήριζε και παρέμενε εν ζωή αυτό το κορίτσι ήταν ο συναγωνιστής μου, ο Γιώργος Φουντούλης, ένα από τα παιδιά της Χρύσης Αυγής, που σήμερα ο Άριος Πάγος κατηγορεί ως ανθρώπους που θέλουμε να εξοντώσουμε όσους έχουν νοητική στέρηση. Μπορεί να πάρει αυτό το μήνυμα ο κάθε Έλληνας και να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα για το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ. Γιατί πολλά λόγια μπορούν να λέγονται, αλλά η αλήθεια έχει λάμψει. Είδαν όλοι ποια είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής μέσω αυτού του τραγικού περιστατικού. Όλοι κατάλαβαν ότι δεν είμαστε εγκληματίες, δεν είμαστε δολοφόνοι. Σε άλλη πλευρά ανήκουν οι εγκληματίες. Και δεν μιλάω μόνο για την αριστερά, την άκρα αριστερά. Μιλάω και για αυτό το άθλιο καθεστώς, το οποίο ενώ γνωρίζει άριστα ποιοι είναι, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Τους αφήνει να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο, γιατί η δράση τους αυτή βολεύει το καθεστώς. Θέλω να κάνω μια επισήμανση. Συγγνώμη. Θέλω να κάνω μια επισήμανση.
Ενώ ξοδεύτηκαν ο αρχηγός της κ. Μιχαλολιάκος, ο παπάς και άλλοι να φωτογραφίζονται με Χίτλερ σβάστηκες, έστω στην εφηβική ηλικία και αργότερα. Δεν φωτογραφήθηκε ο κ. Μιχαλολιάκος με Χίτλερ. Ο κ. Μιχαλολιάκος έχουν γράψει άρθρα, ο βιβλία. Ο κ. Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας ήταν με τις κλερικές αφήσεις. Και εκείνος ήταν μπουμπούκι, δικό σας. Δικό σας παιδί. Της Νέας Δημοκρατίας. Ο Βορύδης. Ο Βορύδης με βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Όχι, τότε λέω. Ουδέποτε. Ακούστε με λίγο. Το βεβαιώνω αυτό. Εγώ παρατηρώ τον τελευταίο καιρό ότι όπως και εσείς σε εκπομπή μου στην τηλεόραση Ζούγκλας αποκηρύσσετε τον ναζισμό, τον Χίτλερ και όλα αυτά δημοσίως, όσο εσείς προσπαθείτε να τα αποκηρύξετε, τόσο πιο νεοναζί σας θέλουν οι υπόλοιποι και σας κατηγορούν ως ακροδεξιούς ναζιστές. Ακούστε όλα κάτι. Τα κανάλια μας λένε ναζιστές, εγκληματίες, ληστές, δολοφόνους, βιαστές. Όχι, αφήστε, άλλο, άλλο βιαστής, δολοφόνος και άλλο ναζιστής. Τώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με τίποτα θέλω να πω σχέση, ότι πάλι. Το σύστημα φαίνεται ότι σας θέλει πολύ ναζιστές και πολύ νεοναζί. Γιατί? Και πολύ χιτλερικούς. Γιατί? Την ώρα που εσείς, ακούστε κάτι, ναι. Για μένα... Οι περισσότεροι θεωρώ ότι ήσασταν ανήκατε σε αυτό το χώρο. Δεν μιλάω για εσάς. Από τους παλιούς εννοώ, την παλιά φρούρα. Τι εννοείτε, σε ποιο χώρο, θέλετε να το αναλύσουμε ιδεολογικά? Όχι, τι ιδεολογικά. Διότι ήταν... ο ελληνικός εθνικισμός, ξέρετε, και ιστορικά αν το δούμε το θέμα, το 1940 ήταν αυτός που αντιστάθηκε. Ναι. Στην εισβολή Γερμανών και Ιταλών. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα επισήμως τότε είχε αποκηρύξει. Ήταν το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ, όπως γνωρίζετε. Εντάξει. Που δεν επέτρεπε στους κομμουνιστές τότε τους εν Ελλάδη να αντισταθούν στην ξένη εισβολή. Ακούστε. Αν θέλετε αυτό. Θέλω να κάνω διάλογο με τον εκπρόσωπο της αριστεράς για το θέμα αυτό. Δεν πολέμησε τότε το επίσημο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακούστε κάτι. Δεν έχει σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Πριμικύρη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Είναι η κοιτίδα όλων σήμερα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κουκουέ εσωτερικού, είναι διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματο. Έχω μια ιστορία και διάλογο με φασίστες και ναζιστές δεν κάνω. Ωραία. Εγώ δεν κάνω διάλογο με καραγκιόζηδες. Σεβαστό αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ. Βλέπετε, γίνεστε επιθετικός. Αφήστε το. Είπατε ότι θέλετε να αυτοπροσδιορίζεστε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είστε επιθετικός. Είμαι επιθετικός, αλλά ευρίζετε. Πάντα χαμογελαστός, όπως βλέπετε. Το χαμόγελο. Η επιθετικότητά μου συμβαδίζει με το χαμόγελό μου. Να το διατηρείτε το χαμόγελό σας. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ακούστε κάτι για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Πείτε μου ένα στοιχείο μόνο το οποίο σας το ρωτώ μόνο για το. Για κάτι την... πολύ σημαντικό σε σχέση με το ρεπορτάζ, αν μου επιτρέπετε. Με το αληθές του πράγματος. Υπόθηκε κάτι λάθος. Επειδή δόθηκαν κάποιες φωτογραφίες, κυκλοφόρησαν και δείχνουν έναν άνθρωπο του οποίου φαίνεται το πρόσωπο με ένα πιστόλι. Εμείς είδαμε, ότι είναι και δύο φορούσαν κράνη, ένα μαύρο, ένα άσπρο. Μπράβο, κράνη φορούσαν, δεν φαινόταν πρόσωπο. Δεν ισχύει λοιπόν αυτή η φωτογραφία. Είδα την αντιτρομοκρατική να εκδίδει μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ο ένας φορούσε τζόκι. Απορώ τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τόσες μέρες τώρα. Ότι φοράει κράνος, καταρχήν το είπανε όλοι οι μάρτυρες. Εδώ υπάρχει μάρτυρας, ο οποίος πήγε να ακολουθήσει τους δράστες που τον πυροβόλησαν. Το είπε από την πρώτη στιγμή ότι δέχτηκα, πυροβόλησαν για να με εκφοβήσουν. Και λένε σήμερα ότι βρέθηκε ο 13ος κάλικας σήμερα, που έχει περάσει από τη λεωφόρο Ηρακλείου όλο το σύμπαν. Ένα εκατομμύριο πολίτες. Να δούμε λίγο αυτόν τον μάρτυρα να μας πείτε αν ισχύει η μαρτυρία συγκεκριμένη. Πρόκειται για μαρτυρία μαϊμού. Ναι, Παρασκευή. Στο σημείο που έγινε η δολοφονική επίθεση, πού ακριβώς βρισκόσασταν? Ήμουν στο Ισόγειο, είχε μια καφετέρια και ήμουνα μόνος μου και έπινα καφέ. Ενώ πιο πριν είχα μια παρέα, Αλφα. Μετά αποχωρήσαν τα παιδιά και είχα μείνει μόνος μου. Με σκοπό κάποια στιγμή να ανέβω να ακούσω την ομιλία πάνω. Είστε μέλος της Χρυσής Αυγής, εγγεγραμμένο μέλος? Ναι, ναι. Και η ώρα συνάντησης, συγκέντρωσης, ποια ώρα ήταν? Μετά από τις 6.30-7 μπαίνει κόσμος μέσα. Γύρω στις 7.30 ξεκινάει η ομιλία, 8 περίπου κτλ. Ανάλογος ποιος θα μιλήσει, ποιον περιμένουμε και τι θα γίνει. Δεν ανήκατε στην ομάδα περιφρούρησης? Καμία σχέση, τίποτα. Τι συνέβη λοιπόν ενώ πίνατε τον καφέ σας? Είδα δύο άτομα μπροστά από την Τζαμαρία, από τη μεριά της Ηρακλείου. Κατεβαίναν με τα πόδια, φορώντας κράνη. Και μου κίνησε την περιέργεια. Τους κοίταξα και δηλαδή και όλα, ας πούμε. Σίγουρα δεν μπορούσα να ξεχωρίσω πρόφωσο, αλλά μου κίνησε την περιέργεια. Το να βλέπεις δύο άτομα να κατεβαίνουν με κράνη είναι περίεργο. Στην πορεία, όταν φτάσανε στην είσοδο, στο πεζοδρόμιο, στην είσοδο της καφετέριας, αναπτύξανε βήμα, κάτι βρήσανε. Λόγω μουσικής της καφετέριας μπορούσα να ακούσω ακριβώς τι είπανε. Προεκτείνανε το χέρι τους και κρατάγαν όπλα. Αρχίσαν πυροβολάγανε,
κάποιες σφαίρες, 3-4 σφαίρες, οι οποίες δεν έπεσε άνθρωπος. Και νόμιζα ότι κάποιος κάνει πλάκα. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι είναι κάτι... Λέω, κάποιοι κάνουν πλάκα, δεν είναι δυνατόν, λέω. Νόμιζα ότι δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Κατόπιν είδα ένα παιδί το οποίο έκανε κάποιες κινήσεις αποφυγής, ένα άλλο γύρισε την πλάτη του, αρχίσαν να πυροβολάνε αυτό με την πλάτη που ήταν το παιδί ο οποίος χαροπαλεύει αυτή τη στιγμή, το χτυπήσανε κάτω, έμεινε κάτω στο έδαφος. Ταυτόχρονα τα άλλα δύο παιδιά είχαν μείνει ακίνητοι. Δηλαδή λες... Και μαρμαρώσαν, ήταν πιτσιρικάδες, ήταν παιδιά τα οποία φαινόντουσαν ότι δεν έχουν καμία αντίδραση, δηλαδή δεν φαινόντουσαν τίποτα, λες και είναι 10 χρόνια παιδάκια. Αθώοι τελείως, δηλαδή δεν περιμέναν αυτό που αντιμετωπίζαν εκείνη τη στιγμή, δεν είχαν τίποτα. Και όντως, ας πούμε, αυτά τα παιδιά είναι καλά παιδιά, ας πούμε, που τα ξέρω, δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και ξαφνικά, ας πούμε, πλησιάσαν τον πρώτο, το χτύπησαν στο κεφάλι το Φουντούλη, τον Γιώργο, ο οποίος έπεσε μόφερτος κάτω. Και μετά πλησιάσανε το άλλο το παιδί, ο οποίος είχε μείνει με ανοιχτά τα μάτια και τους κοίταζε και τον πυροβολήσανε, ο οποίος τον πήρε η μία στο... Δεν τον έριξε κατευθείαν κάτω, πηγαίνανε για το κεφάλι, αλλά πρέπει να τον πήρε στο λαιμό, από πίσω, δεν ξέρω κάπου ακριβώς, ο οποίος μαζεύτηκε και με πάρα πολύ θράσος, εφόσον είχε μαζευτεί κάτω και είχε λυγίσει, τον πλησιάσανε και ακουμπήσαν το πιστόλι στο κεφάλι του και τον πυροβολήσανε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Οπότε έπεσε κάτω μετά. Μετά γύρισαν να φύγουνε. Δώσανε μια χαριστική βολή στο Φουντούλη, γιατί φαινόταν ότι κουνιότανε λίγο εκείνη την ώρα, προσπαθούσε να λειτουργήσει. Κατόπιν ανεβήκανε στην καφετέρια, ο ένας έτρεχε ο πρώτος, ο άλλος είχε μείνει περπατώντας, κοντοστάθηκε στην καφετέρια, κοίταξε προς τα μέσα με... Δεν μπόρεσαμε να δούμε, γιατί ήταν πίσω από την κολόνα, σαν να ήθελε να μπει μέσα στην καφετέρια. Ο ένας εκ των δύο. Ο άλλος είχε φύγει προς τα πάνω. Ξαφνικά άκουσα κάτι σαν τρέχα αυτό που είπαμε στα ελληνικά και εκεί άρχισε να τρέχει και ο άλλος προς τα πάνω. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνεται λόγο για τον εκτελεστή ότι φορούσε ένα τζόκεϊ. Και υπάρχει μία παραφιλολογία. Όχι. Πώς ήταν? Όχι, δεν φορούσε τζόκεϊ. Την ώρα της εκτέλεσης και οι δύο φορούσαν κράνη. Ο ένας μαύρο και ο άλλος ένα ασπρόμαυρο περίπου. Η κορμοστασιά τους πώς ήταν? Αποφασιστική. Ήταν αποφασιστική, ήταν γύρω στο 1,70, ήταν ψηλή. Με το κράνο ζήτημα να φτάνανε 1,75. Γρήγορο βήμα, αποφασισμένοι όποιον βρίσκανε, δηλαδή και μια γυναίκα να βρίσκανε να γίνανε για το σούπερ μάρκετ εκείνη την ώρα, θα την πυροβολούσαν. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κρατούσαν και οι δύο όπλα? Ναι, και οι δύο. Δεν ξέρω αν πυροβόλησε το ένα, αλλά σίγουρα ο ένας κάλυπτε τον άλλον με τα όπλα. Ο ένας ήταν μπροστά, ο δράστης με το μαύρο κράνος. Με το μαύρο ήταν μπροστά, ο άλλος ελαφρά πίσω και στο τέλος βγήκε και ο άλλος μπροστά. Δεν ξέρω αν πυροβόλησε, πάντως σημάδευε. Δεν είχατε δει καμία περίεργη κίνηση κάποιους άλλους, γιατί επίσης έχει λεχθεί ότι υπήρχαν συνεργοί τους. Με κάποιες γειτόνους ακούσαμε διάφορα πράγματα. Εγώ δεν το είδα αυτό, ούτε είχα το νου μου το τι περνάει. Ακούσαμε ότι ανεβοκατεβαίνουν μηχανές πολλές, τις οποίες λέει τις είδανε σε βίντεο αργότερα. Κάποιες μεγάλες μηχανές στυλ Βαραντέρο και ελέγχαν την Ηρακλείου πάνω κάτω. Και συζητάνε ότι λίγο πιο κάτω ήταν ένα άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν δίπλα η μηχανή με την οποία διαφύγανε
εγκληματίες τέλος πάντων, οι φωνιάδες, και συζητάγανε. Σίγουρα, αν ισχύουν όλα αυτά, ήταν μια οργανωμένη επίθεση από πάρα πολλά άτομα, γιατί αλλάξανε και μηχανή μετά, από ό,τι λένε. Κάποιοι άλλοι κάνανε... ναι, κάποιοι άλλοι, γιατί την πετάξανε μετά τη μηχανή, είπαν, και κάποιοι άλλοι κάνανε αντιπερίσπασμο. Ήταν πολύ οργανωμένα, γιατί σπάσαν τις μπάρες, όλα τυχαία γεγονότα. Και παρατήσαν άλλη μια μηχανή στο Μαρκόπουλο. Ίσως ήταν, δεν είμαι αστυνομικός, αλλά σίγουρα ήταν οργανωμένο για να διαφύγουν αυτοί που κάνουν την εκτέλεση. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Υπάρχει και δεύτερο μέρος που αξίζει τον κόπο να το ακούσετε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να δούμε για το δεύτερο μέρος αυτής της μικρής συνέντευξης και να επιστρέψουμε στους προσκεκλημένους να αποχαιρετήσουμε και τον κύριο Κασιδιάρη. Επί προσωπικού ο κύριος Ρουμελιώτης θέλει κάτι να πει μαζί του, έτσι είναι. Λοιπόν, και κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε αντίρρηση. Εγώ ρώτησα, επομένως περιμένω μια απάντηση. Είναι ο συγχωριανός του Σκαρίμπα από τη Χαλκίδα, εκεί που τρελαίνονται τα νερά και έχει ενδιαφέρον ο διάλογος μαζί του, και επιστρέφουμε αμέσως κοντά σας πάλι. Κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα αν δεν απατώμε, υπάρχει αυτοκίνητο της ασφάλειας που περιφρουρεί το χώρο εξωτερικά των γραφείων της Χρυσής Αυγής εδώ. Τις περισσότερες φορές το έχουμε δει όντως αυτό το αυτοκίνητο της ασφάλειας. Εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αυτό θα σας το πει ο διοικητής γιατί, πώς και... Η αντίδραση δική σας ποια ήταν, αφού αντιληφθήκατε τι ακριβώς συμβαίνει? Η αντίδραση δική μου ήταν, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω, αλλά έκανα μία κίνηση την οποία ανέβηκα στη μηχανή μου, αφού τους είδα και ανεβαίωνε προς τα πάνω, διότι δεν είχα και κάτι να μηνθώ. Τους άφησα να απομακρυνθούνε. Ακολουθήσατε μέχρι ποιο σημείο? Και ανέβηκα στη μηχανή μου, βγαίνω στην Ηρακλείου και ανεβαίνω προς το πρώτο στενό που είναι η Γρηγορίου Αυξεντίου, νομίζω. Εκείνη τη στιγμή πρόλαβα να δω τη μηχανή που έστριβε από εκεί για να καβαλήσει ο άλλος που ήταν με το μαύρο κράνος, που ήταν συνοδηγός, ο οποίος κράταγε το όπλο, και τη συγκεκριμένη στιγμή που κόβω και κοιτάω, προέτεινε το όπλο μπροστά μας, σκύβω, βάζω το χέρι στο πρόσωπο έτσι, γιατί φοβήθηκα δεν ξέρω τι, και σαν άκουσα δύο πυροβολισμούς. Από ό,τι μου είπανε και... Αντιτρομοκρατική. Από ό,τι μου είπανε και δύο άτομα, τα οποία δώσαν και κατάθεση, που κατεβαίνανε το δρόμο από εκεί και με βοηθήσαν να... πω και τα νούμερα της μηχανής. Γιατί εγώ με την άκρη του ματιού μου είδα το 66 και τα άλλα τα παιδιά όταν μου είπαν εκεί πέρα που ήταν, κατεβήκανε και μου λέει 666. Ήτανε και τα μικρά γράμματα, τώρα δεν θυμάμαι, έψιλον, κάπα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς μου το είπε. Δεν φοβηθήκατε δηλαδή? Πώς πήρατε την απόφαση να τους ακολουθήσετε? Πήρα την απόφαση διότι αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα ήξερα, ήταν παιδιά καλά. Δεν ξέρω πώς αντέδρασα. Δεν είναι ένα ψυχολόγιο, είναι η στιγμή που περνάς τη λεπτή γραμμή. Ή θα κάνεις πίσω, θα κάνεις μπροστά. Δεν ξέρω, δεν, ούτε να πούμε ότι ήταν γενναιότητα, ούτε ήταν ηλικιότητα, ούτε. Ήταν μια αντίδραση όταν είδα κάποια παιδιά να τρέχουν έτσι το αίμα τους στο πεζοδρόμιο. Και να είναι και φίλοι σου, να είναι γνωστοί σου.
Ήθελα κάπου μήπως μπορέσω να βρεθεί λίγο δίκιο. Αυτά είναι ενστικτοδός. Τελείως άναυρο χτύπημα. Ήταν ένα χτύπημα το οποίο δεν υπήρχε μια παρήξη. Να μην ξέρει ο ένας τον άλλο. Να μην έχουν λογομαχήσει ποτέ. Να μην έχουν παρεξήγηση. Να μην έχει πέσει ούτε ένα χαστούκι ποτέ από τις δύο πλευρές. Και ξαφνικά από το πουθενά 20 χρονών παιδιά να έρχονται για να τα πυροβολάνε και να χάνουν τις ζωές χωρίς να ξέρουν το γιατί. Για τα πολιτικά τους πιστεύω. Σε τι χώρα ζούμε? Δηλαδή λειτουργήσα πολύ. Αυτό μπορεί να το κάνω οποιοδήποτε κόμμα να ήταν. Άσχετα αν ανήκω εγώ εδώ. Οποιοδήποτε τέτοιο πράγμα και να ξέρω, ας πούμε. Ναι. Και ήταν ένα χτύπημα το οποίο εδώ στο Ηράκλειο, ειλικρινά το λέμε, επειδή είναι και άλλο επίπεδο άνθρωποι. Και αν θα βγεις στο Ηράκλειο, βλέπεις από όλα τα κόμματα να κάθονται στους τραπέζες και να κάνουν πολιτικές κουβέντες. Χρυσαυγίτες, αριστεροί, νεοδημοκράτες. Άσχετα τις απόψεις. Γινόντουσαν αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Εμείς βγάζαμε τα φυλάδιά μας. Κανένας δεν ενόχλησε ποτέ. Κανέναν, όσο καιρό και είναι εδώ. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο για την περιοχή μας. Ίσως επειδή αισθανόμασταν φίλοι με όλους και ίσως να μην προσέξαμε κι εμείς την άλλη μεριά, η οποία δεν σκέφτεται έτσι. Ποια είναι η άλλη μεριά? Αυτή που επιτέθηκε στα παιδιά. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ που ανήκουν, τι κάνουν και από πού είναι. Αυτά πρέπει να μας τα πει η αστυνομία κάποια στιγμή. Ή οι ίδιοι, αν έχουν το θάρρος, να πούνε ότι αναλαμβάνουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Πάντως εγώ πιστεύω, από όποια μεριά και να είναι, δεν νομίζω να τους επικροτήσει κανένας ο οποίος έχει τις ιδέες τους. Ήταν τελείως άναυρο χτύπημα. Γιατί δεν φταίγανε σε τίποτα τα παιδιά. Όταν βρίσκεται κανείς αντιμέτωπο σε ένα τέτοιο θέαμα, δεν είναι να τρέξει να δώσει βοήθεια? Εγώ πίστευα ότι είχαν τελειώσει και δει, γιατί το μηχανάκι το είχα παρκάρει ακριβώς δίπλα από εκεί που έγινε, τους είδα εμόφυρτους όλους. Τη στιγμή που γύρισα, είδα τον Αλέξανδρο, το ένα παιδί, να προσπαθεί να σηκωθεί στα γόνατα, τον οποίο τον βοηθήσαμε με κάποια άλλα παιδιά που ήταν εδώ και τον βάλαμε στο πεζοδρόμιο και του είπαμε ξάπλωσε κάτω και μην κουνηθείς. Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Μέχρι και τα κανάλια μπορώ να πω ότι είχαν έρθει και τα ασθενοφόρα δεν είχαν έρθει. Δηλαδή, ήμαρτον. Να ξέρουν ότι έχουν γίνει πολύ καθυστερημένα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνανε, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα και με στεναχώρησε πάρα πολύ η ομάδα Δίας. Παρόλο ότι μου λέγανε εκείνη την ώρα, τους λέω τι κάνετε, εδώ βγείτε, κλείστε εθνικές οδούς, κλείστε αττικές οδούς, κλείστε τα πάντα, μπλοκάρετε τους δρόμους, ένα-ένα εξονοχιστικό έλεγχο. Μην ανησυχείς, έχουμε μεριμνήσει. Και δεν υπήρχε έλεγχος πουθενά, από ό,τι μάθαμε στην πορεία. Ό,τι προσπαθεί να κάνει, νομίζω, είναι αντιτρομοκρατική, η οποία προσπαθεί από μόνη της να βρει κάποιες άκρες. Εσείς καταθέσατε? Ναι. Το θεωρούσα υποχρέωσή μου να καταθέσω. Νομίζω ότι οποιοδήποτε δημοκρατικός πολίτης και ελεύθερος πολίτης με ελεύθερη βούληση έπρεπε να το καταθέσει. Φοβάστε? Γιατί να μην φοβάμαι? Είμαι κανένα Σούπερμαν. Αλλά δεν θα με φημώσουν. Και πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική πλέον έχει σταματήσει. Ο Έλληνας κατά μεγάλες μερίδες πρέπει να βρει το θάρρος να αγωνιστεί για το μέλλον των παιδιών μας και για αυτή της πατρίδας. Είτε πιστεύουν σε εμάς είτε σε άλλους, πρέπει να αγωνιστεί. Γιατί η παρούσα κατάσταση δεν δείχνει να βοηθάει αυτόν τον τόπο. Εξού και αυτή η επίθεση. Και αυτή η επίθεση. Και θερμή μου παράκληση σε όλους τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την παράταξη, τη Χρυσή Αυγή, να είναι ψύχρεμοι και να μην μπουν στη διαδικασία να χυθεί άλλο αίμα. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι εμείς, είμαστε καλύτεροι. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε για την κουβέντα με τον εκπρόσωπο
και βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Κασιδιάρη. Ανδρέα. Ναι, εντάξει, επί του προσωπικού, επειδή είπε κάτι και με έχουν βάλει και στην πρώτη σελίδα της Χρυσής Αυγής, και εγώ είμαι δημοσιογράφος και ως δημοσιογράφος που είμαι. Να βλέπουμε για τον κύριο Κασιδιάρη, παρακαλώ. Το ενδιαφέρον μου είναι έτσι. Να παίρνω συνέντευξη και από το Θεό και από το διάολο. Και ανάμεσα σε αυτούς που πήρα συνέντευξη, αν θυμάσαι, πόσο χρονών είσαι καταρχάς? Θυμάμαι τη συνέντευξη του κύριου Μιχαλολιάγου, ήταν περίπου το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Πόσο χρονών είσαι? 33. 33. Όταν έγραψα εγώ τα Χρυσά Αυγά, τα σπάμε, εσύ ήσουν 13. Το έχω, γράψει, το έχω γράψει πριν 20 χρόνια. Είσαι λάθος. Και έτσι βγήκε το. Το 2002 το έγραψες και μάλιστα είχε τύχει εκείνες οι ημέρες να σπάσουν το δικό μου κεφάλι. Το δικό σου κεφάλι. Δεν σου κάνω πλάκα, ναι. Λοιπόν, στην ελευθεροτυπία και το έχεις γράψει και είχε τύχει εκείνες τις μέρες σε τέτοιου είδους εμπλοκές που ερχόντουσαν και πετούσαν πέτρες να ανοίξουν και το δικό μου κεφάλι. Άκου, λοιπόν. Σου μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Εντάξει, να σου πω δύο πράγματα. Θυμάσαι τη συνέντευξη που είχα κάνει στο Μιχαλολιάκο? Είχε πολύ ενδιαφέρον. Την κατεβάσανε εκατοντάδες χιλιάδες από το YouTube. Το YouTube, ναι. Θυμάσαι τι είχε πει εκεί, όταν το ρώτησε για τον Χίτλερ? Δεν θυμάμαι, υπενθύμησέ μου. Είπε ότι δεν τον έχει κρίνει ακόμα η ιστορία, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα. Δεν τον έκρινε η ιστορία, ναι. Και είχε πει ακόμα ότι είναι προτιμότερο ένας λευκός εγκληματίας. Ουδέποτε το είπε αυτό, όχι, λάθος. Είναι προτιμότερος ένας λευκός εγκληματίας, είναι στο YouTube, μπορεί να το κατεβάσει όποιος θέλει. Βάλει Μιχαλολιάκο, Σέρτρου, Μελιώτης, το κατεβάζει. Λοιπόν, είναι προτιμότερος ένας λευκός εγκληματίας από έναν αλλοδαπό, ακόμα και αν είναι, ακόμα αν είναι και χριστιανός. Λοιπόν, ήταν το 2006, το 2005, δεν θυμάμαι, περάσανε χρόνια. Το λάθος ότι η Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή. Άκουσε με, άκου να σου πω κάτι. Λοιπόν, είδες τι έγινε στην Αίγυπτο. Έγινε μία επανάσταση κάτω στην Αφρική από τους νέους ανθρώπους για να αλλάξουν τα πράγματα, να καλυτερέψουν κλπ. Και γίνεται μακελιό. Έτσι πάνε να μας κάνουν και εμάς. Δηλαδή πάνε να είναι οι φασίστες και οι αντιφασίστες και να γίνει, να χυθεί αίμα και να γίνει ένας εμφύλιος και στο. Ένα ασύνδετο. Θα πει ο Σαμαράς, ψηφίστε με, αλλιώς Σαμαράς ή χάος. Αλλά δεν του βγήκε αυτό. Όχι, όχι, άκουσε με. Και πάμε. Κάτσε ένα λεπτό, Μιλάμε δυο μας. Να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος, που στον εμφύλιο πόλεμο σκοτωθήκανε περισσότεροι. Από ό,τι στο δεύτερο παγκόσμιο. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Βγήκανε πιστόλια, σκοτωθήκανε τρεις. Αν βγουν μαχαίρια και πιστόλια. Εμφύλιος έγινε. Με συγχωρείτε. Εμφύλιος έγινε. Η Ελλάδα 25 χρόνια πέρασε με κρασιδική καταστροφή. Οι 10 χρόνια πολιτιακές ανομαλίες και μία κατοχή. Και ταυτοχρόνως γινόταν και όλος αυτός ο κακός με τον ψυχρό πόλεμο. Είναι πολύ επικίνδυνο να μιλάμε ότι θα γίνει εμφύλιος. Αυτή τη στιγμή λεπτό. Είναι απλά αποσταθεροποίηση. Απλά χτυπήσανε δύο παιδιά. Τα οποία αν ήταν κορίτσια απ' έξω πάλι θα τα χτυπάγανε. Γιατί μπορεί να ήταν κορίτσια έξω από την. Έξω από ένα λεπτό να τελειώσω εγώ με το. Δεν μιλάμε εμφύλιο πόλεμο. Ένα λεπτό. Όχι, αλλά μην λέμε εμφύλιο πόλεμο. Κάτσε να τελειώσω. Σας παρακαλώ όλους ένα μικρό διάλογο. Λοιπόν, παρακαλώ η κάμερα να εστιάσει τον κύριο Ρουμελιώτη και τον κύριο Κασιδιάρη. Να τελειώσω εγώ είναι με τον νεαρό τη συζήτηση. Άκουσα να σου πω και το τέλος. Εγώ, για να τελειώνουμε με το προσωπικό θέμα, όχι μόνο καταδικάζω αυτό που έγινε που σκότωσαν τα παιδιά, είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες, αλλά πρέπει να κάνεις το ίδιο κι εσύ με την ιστορία με το Φίσα. Να μην λες ότι έγινε συμπλοκή κλπ. Δεν έγινε καμία συμπλοκή. Συγχωρείτε, πήγε με το μαχαίρι και τον κάνω. Από την πρώτη στιγμή. Έγινε συμπλοκή, είπες. Όχι, ένα λεπτό. Καταδίκασα το φρικτό έγκλημα. Αλλά δεν ήταν η εκτέλεση του τύπου που είδαμε στην περίπτωση του Νέου Ηρακλείου. Αν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις. Του ρίψε το μαχαίρι στην καρδιά. Σας παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις. Τα παιδιά καθόντουσαν εκεί και όπως είπε αυτή τη μάρτυρα ήταν τόσο αθώα, μόνο ο Γιώργος πρόλαβε, σήκωσε λίγο τα χέρια του. Εντάξει, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ωραία, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία. Καταλαβαίνεις, Ανδρέα. Να τελειώσω. Όχι, επί προσωπικού τώρα εγώ, επειδή ο Φίσας ήταν ένα παιδί που το γνωρίζαμε πολύ καλά, ο Φίσας ήταν περιστέρι της ειρήνης. Έτσι. Ούτε τσαμπουκάς και ήταν. Και δικαίωμα στη ζωή. Ούτε επιθετικός ήταν, κύριε Κασιδιάρη. Ούτε και το παιδί αυτό δεν κλώτσαγε, ούτε πάγκους, ούτε μετανάστες. Βοηθούσε τους μετανάστες
Και αυτό είναι το άλλο άκρο. Τα έχουμε αριστερό. Συζητήσει αυτά και στην εκπομπή σας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Σωστά. Και δικάσαμε πρώτοι εμείς. Ακούστε και θυμάστε. Και σας θυμάει. Γιατί ξαναερχόμαστε στα ίδια, ίδια λόγια. Σας θυμάει το γεγονός ότι αποκαλέσατε παλιάνθρωπο το δολοφόνο του Φίσα στην εκπομπή μου. Εκεί τον αποκαλέσατε κατά κάθε παλιάνθρωπο, δεν ξέρω, χρησιμοποιήσετε έναν όρο τέτοιο. Όμως δεν χρειάζεται συμψηφισμός. Ο ένας το έκανε καλά, ο άλλος το έκανε χειρότερα, ο ένας το μαχαίρι. Δεν υφίσταται συμψηφισμός, γιατί έχουμε μια ψυχρή εκτέλεση που δεν έχει ξαναδεί Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Αν ρωτήσετε τις μάνες των νεκρών, δεν τις ενδιαφέρει ούτε το Πασόκ, ούτε η Χρυσή Αυγή, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε αν το παιδί τους έφυγε από μαχαίρι, από χειροβομβίδα. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά, για να λέμε την μπάσα αλήθεια. Επιτρέψτε μου να πούμε την μπάσα αλήθεια. Η μητέρα του Φίσα είπε ότι είμαστε όλοι εγκληματίες, ακόμα και 500.000 που ψήφισαν Χρυσή Αυγή και να πεθάνουμε. Η μητέρα του Αλέξανδρου που μίλησε σε εσάς είχε εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του πράγματος. Συγχωρώ τη μάνα που το είπε στον πόνο της επάνω. Δέχομαι η μάνα να πει ό,τι θέλει στον πόνο της επάνω. Αλλά είναι προτιμότερο να μην μιλάμε για δολοφονίες και θανάτους ακόμα και πάνω στον πόνο μας. Παρακαλώ, για να κλείσουμε. Συγγνώμη, δεν το είπε στον πόνο της επάνω. Ο Φίσας δεν έσπηρε το μίσος και τη μυσαλλοδοξία όπως κάνουν οι χρυσαυγίτες μέσα σε νέους ανθρώπους. Εσείς το κάνετε αυτό με αυτά τα λόγια σας. Συγγνώμη κύριε Κασιδιάρη. Με αυτά τα λόγια σας παίρνετε το μίσος. Συγγνώμη κύριε Κασιδιάρη. Δεν έσπηρε το μίσος. Δεν είχε τον ναζισμό μέσα σαν κουλτούρα πολιτική. Εσείς έχετε τον ναζισμό σαν κουλτούρα κύριε Ραγκούση. Με τη συμπεριφορά σας και με τα λόγια σας αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν είμαι πρόσωπος. Με μένα πώς είναι ήρεμος. Κάτσε ένα λεπτό. Με μένα πώς είναι ήρεμος και με σένα τσάρι. Εγώ δεν νιώθω την επιθυμία και την ανάγκη να χτυπήσω ποτέ Χρυσαυγίτη. Να σας πω, να σας πω. Ούτε εγώ νιώθω την επιθυμία να σας χτυπήσω. Κάνετε λάθος. Εσείς μπορεί. Οι ομοειδεάτες σας όμως χαράζουν τον κόσμο και τον σκοτώνουν. Οι δικοί σας ενδεχομένως ομοειδεάτες να έχουν αυτή την νοοτροπία. Οι λοιπόν, δικοί μου ομοειδεάτες είναι παιδιά όπως ο Γιώργος του λόγου που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στη ζωή. Ένα λεπτό. Το Πανελλήνιο γνωρίζει πως ήταν οι καλύτεροι χαρακτήρες και δολοφονήθηκαν άδικα. Και δεν είχαν καμία επιθυμία να χαράξουν και να σκοτώσουν κανέναν. Για του λόγου το αληθές βρήκαμε και για την ιστορία το βίντεο του κυρίου Ρουμελιώτη. Συνεργάτη μου είναι γρήγορη, δείτε το. Γιατί είναι διδακτικό, έτσι, για αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Μας εκθέτουν τόσο πολύ, το κάνω και εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για το Χίτλερ τι γνώμη έχετε? Ο Χίτλερ υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα της ιστορίας. Ακόμη δεν έχει κριθεί από την ιστορία. Παιδιά έχετε? Βεβαίως. Έχετε κόρη? Έχω μια κόρη, ναι. Θα δεχόσαστε να τα φτιάξει με έναν Πακιστανό, με έναν Ινδό? Θα μου ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο. Γιατί? Γιατί έτσι μ' αρέσει. Δηλαδή, αν είχατε έκανε ένα εγγονάκι, ναι, θα χάλαγε η φιλή? Προχωρήσατε πολύ, κύριε Ρουμελιώτη. Γιατί προχώρησα πολύ? Φυσικά και θα χάλαγε η φιλή. Αν είχατε γιο ή η κόρη σας και ήταν ομοφιλόφιλη, θα το δεχόσασταν? Τι εννοείται, αν θα χειροκροτούσα, αν θα έκανα πάρτι κάθε φορά που θα. Δηλαδή θα μου λέγανε. Είστε εναντίον των ομοφυλοφίλων? Στις 5 Ιουλίου έμαθες ότι ο γιος σου είναι αδελφή. Τι θα κάνεις? Θα έπρεπε λοιπόν κάθε 5 Ιουλίου να μαζεύω συγγενείς και φίλους και μία τούρτα πάνω και λέω: ελάτε να γιορτάσουμε. Σαν αυτή τη μέρα έμαθα ότι ο γιος μου είναι αδελφή. Φυσικά και δεν θα ήμουν. Πρέπει να πάρθουν μέτρα εναντίον των ομοφυλοφίλων όπως εναντίον των μεταναστών. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό δυνατό. Ομοφιλόφιλη είναι μια πανίσχυρη χούντα που εξουσιάζει πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Καταλάβατε κύριε Κασιδιάρη πόσο παλιάνθρωπος είναι ο Ρουμελιώτης. Είδατε που είχα δίκιο. Δεν είπε αλήθεια ο κύριος Ρουμελιώτης. Είπε ότι προτιμάει τους λευκούς εγκληματίες από τους μαύρους. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είναι... Αυτό είναι πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Όχι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό. Θα βάλουμε και αυτό τώρα θέλει. Λοιπόν, έλα, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Ηρέμηση. Μπορεί να σημαίνει ότι αλλά είναι πιο παλιό. Είναι πιο μπροστά αυτό. Χαιρετώ. Να πω μια λέξη, ναι, κλείνοντας. Επειδή υπήρχε ένα πολιτικό σχόλιο προηγουμένως, γιατί ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή, και θέλω να καταθέσω και εγώ την άποψή μου. Ξέρετε πολύ καλά, κάνετε δημοσκοπήσεις πάρα πολύ σοβαρές, έρευνες κτλ., ότι αυτό που επιζητά ο κόσμος σήμερα, ο ελληνικός λαός, πάνω απ' όλα, πάνω ακόμα και από την βελτίωση των οικονομικών συνθήκων, είναι η τιμωρία αυτών που έκλεψαν και διέλυσαν τη χώρα. Αυτό και έχει καταλήξει ο ελληνικός. Το είπε και ο κύριος Αυριανάκης πολύ σωστά, εσείς κύριε Τριανταφυλόπουλε, το έχετε δει στις έρευνές σας. Ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι η μόνη δύναμη πολιτικής κάθαρσης. Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να στείλει τους κλέφτες στη φυλακή. Θεωρώ γι' αυτό το λόγο οι κλέφτες
πρόλαβαν με παράνομα μέσα να κλείσουν εμάς φυλακή. Προτού προλάβουμε να εφαρμόσουμε εμείς τον νόμο στην πράξη και να τους κλείσουμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Για, πάμε τώρα να κάνουμε μια κουβέντα που έχει ενδιαφέρον. Να δούμε και την άλλη πλευρά τώρα, της Σελήνης, του φεγγαριού. Όταν το έγραψα λίγο νέο, πιο χοντρά εγώ, έβαλα την γνωστή λέξη, όταν οι γέροντες μα, οι νέοι ματώνουν. Και είναι πολύ άγριο πράγμα να προσπαθείς τη χώρα σου, την πατρίδα σου, να εφαρμόσεις κάτι το οποίο το έχεις δει νωρίτερα και μιλάω για τον κύριο Πριμικύρη, ο οποίος γνωρίζει την Ιταλία, που μάτωσε πολύ τη δεκαετία του 70, αυτή την άγρια, έτσι, όπου οι φασίστες δεν είχαν καμία σχέση και οι Ναζί με τους δικούς μας. Η δική μας είναι καρικατούρα. Εκεί πήγαιναν σε ένα σταθμό, σε μια πλατεία, τίναζαν όλη την πλατεία στον αέρα, 100-200 νεκρούς, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Άγρια πράγματα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τα δικά μας είναι κολέγιο. Με εντός εισαγωγικών, με λύπη το λέω, έτσι, γιατί και μία σταγόνα αίμα, έτσι, δεν υπάρχει συμψηφισμό στο αίμα. Λίγο θέλει. Μπαίνανε στην Ιταλία στη φοιτητική λέσχη, οι φασίστες και σκοτώνανε μπαμ μπαμ μπαμ. Παίρνανε και άλλοι όπλα και τους συστήνανε και τους βάραγανε. Είμαστε στο παραπέντε. Θέλουμε πολύ να πάμε εκεί. Τάζησε αυτά. Μπορώ να πω δύο κουβέντες, σας παρακαλώ, γιατί με μεγάλη υπομονή. Πραγματικά με μεγάλη υπομονή. Μιλάς όμως, δεν είναι. Με μεγάλη υπομονή. Προσπαθώ να κατηθώ. Αλλά μίλησα με τον κύριο Φιντανίδη, γιατί είχε ενδιαφέρον η τοποθέτησή του, παρόλο που σε ορισμένα σημεία είχαμε και διαφορετική προσέγγιση. Τώρα για το ζήτημα αυτό, που η κατάσταση στη χώρα μας, κύριε, είναι πολύ κρίσιμη. Και δεν το κάνω για να κινδυνολογήσω, γιατί δεν με συμφέρει και η κινδυνολογία, αν θέλετε, σαν πολιτικό κόμμα, που μπορεί να διεκδικήσει αύριο τη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Τη διεκδικεί ήδη για και σήμερα, είναι, και είναι πολύ κρίσιμη, διότι εκτός από τη βαθιά κρίση οικονομική που έχουμε, έχουμε και βαθιά κρίση δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε μια κατεύθυνση που στοχεύει στην αποσταθεροποίηση όλων αυτών των κανόνων που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας. Δεν λέω εγώ της δημοκρατίας όπως τη φαντάζομαι εγώ, του κόσμου της εργασίας, αλλά λέω της αστικής δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, με αυτή την ενέργεια που έγινε προχθές, έχει σαν στόχο να χτυπήσει την καρδιά της δημοκρατίας αυτής, τη αστική δημοκρατία. Και σε παρακαλώ, δεν θέλω να κάνεις το αντίλαλο. Λέω λοιπόν ότι αυτές τις καταστάσεις εγώ προσωπικά τις έχω ξαναδεί. Όπως πολύ σωστά είπες, Μάκη, τη δεκαετία του 70 και του 80. Και αυτό είπα και στον κύριο Φιντανίδη. Τότε τι είχαμε πάλι. Για πρώτη φορά σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, την πιθανότητα ενός κόμματος της αριστεράς, της άλλης όχθης από το πολιτικό-οικονομικό σύστημα να κυβερνήσει διαμέσου των εκλογών. Λέξτε, προχθές ένας καλός φίλος από τα παλιά, που σπουδάζω μαζί η Ιταλία, μου λέει, εσύ είχες φύγει από το σταθμό, γιατί τότε χρησιμοποιούσαμε αυτοκίνητο ή τρένο. Περισσότερο, το αεροπλάνο ήταν πολύ ακριβό. Και εγώ μου λέει, είχα έρθει δύο μέρες πριν. Εγώ είχα φύγει δύο μέρες μετά. Εγώ είχα φύγει δύο μέρες πριν, αυτός δύο μέρες μετά. Στο σταθμό της Μπολόνια, που τον ανατείναξε στον αέρα. Έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο, τι σημαίνει τρομοκρατία. Τρομοκρατία δεν είναι ένα καταρχάς πιστόλι. Τρομοκρατία για ποιον. Θέλουν να τρομοκρατήσουν το λαό, μιλάμε, να το φοβήσουν. Αυτό γίνεται και τώρα. Μιλάμε για ομαδική δολοφονία, όμως. Και μετά αναρωτιούνται γιατί στο Σύνταγμα δεν έχουμε κόσμο ή κινητοποίηση. Κύριε Πριμικύρη. Αλλά με συγχωρείς, να τελειώσω τη σκέψη μου και θα μου πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Τέταφλου. Αυτή τη στιγμή όμως δεν ξέρουμε ποιος έκανε αυτό το έγκλημα. Γιατί όταν είδατε το δελτίο που βγάλαμε σαν κόμμα. Θα έρθει η προκήρυξη ανθρώπινη σε ζωή. Μέρες. Ωραία, θα το δούμε. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Ό,τι και να έχει υπογραφεί από κάτω, αυτή η προκήρυξη θα είναι προκήρυξη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Μιας οργάνωσης που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, πρώτο και κύριο, διότι όπως και στην Ιταλία, αυτές οι ενέργειες αποδείχτηκε
μέσα από ένα σύστημα της προβιάς Γκλάντιο. Ξέρετε πώς λειτουργήσε όλο αυτό το σύστημα. Το έχει γράψει ο Κλάντης ο Γρίβας ότι μπράβο, και άθελά τους κατευθύνονταν από διάφορες υπηρεσίες. Έχουνε σαν στόχο τι? Ένα πισόπλατο χτύπημα, θυμάμαι την παλιά αυτή η έκφραση της αριστεράς, στο ίδιο το χώρο της αριστεράς, στην εργατική τάξη και στον κόσμο της εργασίας που παλεύει. Να σας πω τώρα για κάτι. Για την αλλαγή. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουν το πειραματόζωο σε καμία παιχνίδια. Γι' αυτό δημιουργούν ένα πρόβλημα. Παρακαλώ κύριε. Είδε το θέλουν. Ναι, πρώτα και κύρια οι δανειστές μας. Ναι. Οι δανειστές μας έχουν μεγάλο πρόβλημα αν αύριο οι μνημονιακές δυνάμεις κινηθούν πολιτικά. Συγγνώμη κύριε. Εσείς είστε ο αναλυτής της Ελλάδος. Ο οποίος πολιτικά θα μας δώσετε όλες τις κατευθύνσεις στο τι θέλει ο καθένας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Ξέρω εγώ τι λέτε. Όχι, εσείς, μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Εγώ λέω την άποψή μου. Ποια και θέλω να τη σεβαστεί. Εσείς μας λέτε ότι αυτοί είναι δολοφόνοι, αυτοί και θα χτυπήσουν τα πισόπλατα. Όχι αυτοί μοναχά. Εγώ λέω, όποιος χρησιμοποιεί την τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Έτσι. Ένα. Καθαρό είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένας αριστερός που να χρησιμοποιήσει τον γιατί. Εσύ είσαι ο μοναδικός αριστερός δηλαδή λοιπόν, στην Ελλάδα. Παρακολουθώ. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να έχει συγγνώμη. Επιλέξει μια μορφή αγώνα τέτοια. Εγώ θεωρώ ότι αφού είναι μια προβοκάτσια. Έτσι. Μορφή ωραία. Αγώνα είναι αυτή. Έτσι. Είναι μια. Έτσι καμία μορφή. Είναι μορφή αγώνα έτσι, η. Είναι μορφή αγώνα η δολοφονία. Είναι 17 Νοέμβρη. Μα καταλαβαίνει τι λε τώρα. Είναι μορφή αγώνα η δολοφονία. Όχι κύριε. Συγγνώμη, ξέρετε που ανήκει αυτό ο οποίο επέλεξε την δολοφονία. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει και σκόπιμα ακόμα να δημιουργήσει ένα θόρυβο. Αλλά λέω το εξή. Κοιτάξτε, συγγνώμη, λέω το θόρυβο το δημιουργείτε μονίμως εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο σε αυτή την ιστορική στιγμή έρχεται όχι μόνο η Χρυσή Αυγή, αλλά και τα απόνερα τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η δολοφονία αυτών των δύο αθώων παιδιών, λέω εγώ έξω από τα γραφεία τη Χρυσή Αυγή. Είναι τα απόνερα μιας κατάστασης, μιας προβοκάτσιας που στοχεύει κάπου. Και το πρώτο και κύριο, ο πρώτος που είναι ωφελημένος, δεν είναι ούτε τα κόμματα που κυβερνούν σήμερα τη χώρα, εγώ το αναγνωρίζω αυτό, ούτε και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης της αριστεράς. Η μόνη που είναι ωφελημένη, ξέρετε ποια είναι, η Χρυσή Αυγή, που θέλει να το παίξει αποθήτης θύμα. Αυτός είναι ο στόχος σήμερα. Ωραία. Αλλά προσέξτε, η Χρυσή Αυγή είναι η πέμπτη φάλαγγα ενός συστήματος, εκεί το συνδέω, που έχει συγκεκριμένα συμφέροντα. Ωραία. Να μην γίνει κύριε, καμιά αλλαγή σε αυτή τη χώρα. Στον κύριο, παρακαλώ, όχι σε παρακαλώ, Περικλή, όχι σε παρακαλώ, όχι σε παρακαλώ, όχι! Ο κύριος Μαστρογιάννης. Μισή λέξη. Όχι, γιατί ο συνομιλητής είναι ευγενικός και διέκοψε. Μα όχι, μισή λέξη θα πω. Δεν λες ποτέ, μισή θα φέρει άλλη μια μισή απάντηση. Θέλω, ναι, μισή. Κύριε Πρεμικύρη, εγώ θέλω να μου πείτε το εξής τότε. Στουφίσα την ιστορία. Ποιος ζημιώθηκε? Ποιος ζημιώθηκε? Ναι. Η Χρυσή Αυγή ζημιώθηκε? Όχι. Όχι. Ξέρεις ποιος ζημιώθηκε? Άλλαξε αμέσως η πολιτική. Κάθε σε δύο λεπτά. Οι οικογένειες και. Οι οικογένειες δεν υπάρχουν. Των παιδιών ζημιώθηκαν. Σε αυτό πέρα για πολιτικά λέω. Τα παιδιά που πέθαναν. Τι πολιτικά. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Εννοώ πολιτικά. Καταλαβαίνω το ρόλο σας, αλλά είσαι συνήγορος. Σε ρωτώ λοιπόν. Να μου πεις το εξής. Έκανες μια ερώτηση. Θέλεις την απάντηση? Η απάντηση είναι η εξής. Εκτός από τους γονιούς. Και όχι μόνο χαϊμάνες και πατεράδες λέω εγώ. Γιατί αν μου φέρανε το γιο το δικό μου. Έτσι νεκρό, όποιος και να το έκανε, καταλαβαίνει σε τι κατάσταση θα ζούσα. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να αλλάξουμε την ατζέντα. Δεν πάτε η ατζέντα η πολιτική ποιος πέρασε. Κάθισε δύο λεπτά. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά ήρθαν οι συλλήψεις της Χρυσής Αυγής. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά, ενώ είχαμε το λεγόμενο θερμό φθινόπωρο. Ποιο ζημιώθηκε λοιπόν? Οι δυνάμεις της αριστεράς ήθελαν να προωθήσουν. Έρχεται. Κατάλαβε. Λοιπόν,
Θυμάστε τι είπε ο Σεραφείμ Φιντανίδης. Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, αναγνωρισμένη από την κοινωνία, από την εποχή που συνελάβαναν τον σημερινό αρχηγό της για δυναμίτες, εκρηκτικά και διάφορα άλλα, από την εποχή του Περίανδρου Ανδρουτσόπουλου που τσάκιζε παιδιά έξω από την Ευελπίδων, από την εποχή εκείνη που τα μέλη της δεν ήταν απλώς της Φάπας και της Καρπαζιάς. Μιλάω για τα κατορθώματα του κυρίου Κασιδιάρη. Δεν ανεγνώστη ως εγκληματική οργάνωση που έπρεπε να συλληφθεί από την επίσημη πολιτεία, γιατί είχε 0,5%. Μόλις η Χρυσή Αυγή άρχισε να απειλεί την εκλογική του σπίτα και όχι απλώς να εμφανίζεται, αλλά να διεκδικεί θέση ανάμεσα στα τρία κορυφαία κόμματα, τότε πήγαν και τους τσάκωσαν ως εγκληματική οργάνωση. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι τιμή για το λαό μας να ψηφίζει ένα νέο ναζιστικό κόμμα, ειδικά σε μια χώρα που είχε τόσους νεκρούς από την επιδρομή των Γερμανών. Βεβαίως δεν είναι πολιτισμός πολιτικός για μια χώρα να δίνει 500-600 χιλιάδες ψήφους σε ένα νέο ναζιστικό κόμμα σύμφωνα με τις αρχές του αρχηγού του ή την όποια παρουσία του είχε. Φανταστείτε πόσο έχει τρελαθεί ο κόσμος που σου λέει θα πάω και με τον διάβολο, αλλά στο Μαντρί πίσω δεν θα με φέρετε. Στο Μαντρί του δικοματισμού λες. Ναι, του δικοματισμού. Στο Μαντρί του μνημονίου. Ακούστε. Του μνημονίου. Αυτή είναι. Καταρχάς στο Μαντρί του δικοματισμού, γιατί ο δικοματισμός έχει ταυτιστεί με το μνημόνιο στη συνείδηση των πολιτών. Δεν θέλω να λέμε ό,τι θέλουμε. Άρα η αριστερά που έρχεται είναι η αριστερά αντιμνημονιακή. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Προσέξτε. Η αριστερά αντιμνημονιακή που έρχεται. Εγώ τώρα σας μεταφέρω. Ακούστε λίγο. Είναι ποτέ δυνατόν αυτόν τον κόσμο να τον πεις με 3.000 αυτοκτονίες και τη χώρα ρημαγμένη οικονομικά, ότι οι άνθρωποι που... Ακούστε, συμψηφισμός αίματος δεν υπάρχει. Ούτε αυτό που λέω είναι συμψηφιστικό. Δεν το εννοώ έτσι καθόλου. Αλλά στη συνείδηση του πολίτη που πεινάει, βρε ρε Μπεσκέ, πώς θα τον πεις εσύ ότι ο άλλος είναι εγκληματική οργάνωση όταν του έχεις πάρει το φαγητό, τη δουλειά, το σπίτι, την αξιοπρέπεια, τη σύνταξη, τα πάντα. Και οι άνθρωποι είναι κουφοί. Κουφοί. Δεν το πιστεύετε? Εντελώς κουφοί. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Έχει πάει ο υφυπουργός ο Δαβάκης να κάνει σε ένα κέντρο εκεί πέρα υπαξιωματικών στα Τρίκαλα επίσκεψη. Και είναι κουφοί. Δεν ακούνε. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Δείτε το. Συνέχισε να μεταφέρεις τις ευχές σε όλη την τάξη. Μάστα! Και να είστε να γυμνάζεστε και να διαβάζετε. Μάστα! Και να γίνετε να μπορέσετε να σταθείτε στα πόδια. Σε πας κερτσιέ! Για που κύριε, κύριε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Συγκρασίς μου να τις μετρήνω Ελλήνας! Θα δω τι όμως δράμα! Ευχαριστώ! Όπλα! Όπλα! Μάλιστα! Αρρώστια. Κουφί. Κουφί. Πάεις να ψηφίζετε Χρυσή Αυγή. Τι δεν άκουγα. Αποσταθεροποίησουμε. Ποια αποσταθεροποίηση? Εσύ αποσταθεροποίησες το σύμπαν. Και θα μας αποσταθεροποιήσει η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι ομαλό σε αυτήν την κοινωνία. Εμάς θα αποσταθεροποιήσει η Χρυσή, έναν άνθρωπο δηλαδή σοβαρό, ο οποίος ξέρει τι συμβαίνει, θα τον αποσταθεροποιήσει η Χρυσή Αυγή? Ή θα τον αποσταθεροποιήσουν οι σφαίρες που πέφτουν? Ακούστε, αυτά αποσταθεροποιούν τις οικογένειες, τους γονείς, τους άμυρους, που σήμερα κίδεψαν τα παιδιά τους. Την οικογένεια του Φίσα. Δεν είναι η θεωρία των δύο άκρων, προσέξτε. Ο Φίσας ήταν περιστέρι της ειρήνης. Το καταλάβετε, το χωνέψετε αυτό, δεξί, ακροδεξί, φασίστες, ναζί, ό,τι διάολο είσαστε. Ο Φίσας ήταν ένα παιδί της ειρήνης. Είχε μια υπερβολή στο στίχο, αλλά ήταν ειρηνιστής. Και τον ξεκυλιάσατε μόνο και μόνο γιατί είχε άποψη. Ο Φίσας πήγαινε και έπιανε το μετανάστη και του βρίσκε στέγη και τροφή.
Αυτή είναι η διαφορά των δύο άκρων. Ο Φίσας δεν ανήκε στη συμβατική αριστερά. Και αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Και αν τόσα παιδιά Λούμπεν και μεσοαστικής τάξης είναι στις τάξεις της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή, εσείς φταίτε. Αριστεροί, κεντρώοι και κεντροδεξί. Πώς είναι δυνατόν τόσο κόσμος να πήγε εκεί πέρα? Τι του άρεσε, τη φάτσα του αρχηγού? Τι, η συμπεριφορά, οι κλωτσιές, οι φτισιές, οι μπουνιές, οι μπότες στρατιωτικές και τα παντελόνια της παραλλαγής? Έγραψα ένα άρθρο και θα το πω και δημόσια, ντροπή σας. Γιατί στη ηθική αυτούργη του αίματος που χύθηκε αυτών των παιδιών, αν η Ελλάδα ευημερούσε, αυτά τα παιδιά, η προσοχή τους θα ήταν στραμμένη αλλού. Η Ελλάδα πείνασε. Αξιοπρέπεια να είχε. Αυτό, έστω, αν ήταν αξιοπρεπής χώρα. Αξιοπρέπεια. Η χώρα είναι σαν να έχει χάσει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Σαν να έχει χάσει πόλεμο. Στο λίγο χρόνο ίσως που μας απομένει. Δημοκρατική Αριστερά που πήγε μαζί τους. Μπράβο κύριε Τριανταφυλλόπουλε για αυτό το σχόλιο. Την άκουσε, την έφαγε, ηρέμησε, βεβαίως. Πήγατε για το κομπρομέσο στόρικο, αλλά δεν σας βγήκε κομπρομέσο στόρικο. Να πω την άποψή μου. Βεβαίως. Να πω, και ο Γιώργος Μαστρογιάννης είναι στέλεχος Δημοκρατικής Αριστεράς, έτσι. Εγώ θέλω να πω αυτό που λέμε εδώ και χρόνια κάποιοι, ότι η βία φέρνει πάντα βία και πρέπει να την καταδικάζουμε από όπου και προέρχεται. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να δώσει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά μας, ανεξαρτήτως από προέρχεται, το αίμα είναι πάντα κόκκινο όλων και ελληνικό, δυστυχώς. Ένα ζήτημα που δεν ξέρω, ίσως έχει ξεφύγει ή υπόθηκε κάθε υπερβολή εδώ στο τραπέζι, είναι ότι η τρομοκρατία αναστήθηκε λόγω του μνημονίου ή αντιμνημονίου κτλ. Θα θυμίσω ότι τρομοκρατία στην Ελλάδα έχουμε 40 χρόνια. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι σήμερα. Εννοείται πρέπει... από το παρακράτος της δεξιάς και τους Γκοντζαμάνιδες. Εννοώ ότι η αριστερά έχει πληρώσει την τρομοκρατία με τα πολεμικά για πάρα πολλές δεκαετίες. Έτσι. Και η τρομοκρατία, η άλλη τρομοκρατία, αν θέλετε, έχει δαφίσει το στίγμα της και τα τελευταία 30 χρόνια σε ειρηνική περίοδο και μάλιστα σε περίοδο άνθησης. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Αρκετοί μάλλον άνθρωποι, από τρομοκράτες. Έτσι. Τώρα, αν η Χρυσή Αυγή νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με αστυνομικά μέτρα, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το πρόσχημα της ποινικής διαδικασίας, όπως μάλιστα κακότεχνα στήθηκε το τελευταίο διάστημα. Εγώ σας συγχαίρω για τη θέση σας αυτή, γιατί η θέση σας αυτή αποπνέει πολιτικό πολιτισμό. Εάν θέλεις εγκληματικές οργανώσεις να τις συλλάβεις, αρχίζεις από κάτω προς τα πάνω. Αυτό ακριβώς. Και όταν φτάσεις στην κορυφή και έχεις αποδείξεις, όχι ενδείξεις, εισβάλλεις σε 7.30 το πρωί για να συλλάβεις αρχηγό κόμματος και βουλευτές. Δεν πηγαίνεις να τους πιάσεις με την συνταγή της Χούντας. Δεν το κάνεις αυτό. Διότι τότε το μόνο που κατορθώνεις είναι να εξαγριώσεις αυτόν τον κόσμο. Έναν κόσμο, προσέξτε, ο Έλληνας είναι καχύποπτος λόγω της καταβολής του και λόγω των όσων έχει τραβήξει από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα με την εξουσία. Είναι καχύποπτος. Ό,τι έπρεπε, η καλύτερη συνταγή για να τη φτάσουν τη Χρυσή Αυγή στο 30, όχι στο 20. Αυτό έκαναν ό,τι χειρότερο υπήρχε. Το είπα, στους οικείους μου το Σάββατο της σύλληψης, ότι πιστεύω ότι είναι η χειρότερη μέθοδος που μπορούσε να ακολουθηθεί. Και αξιοπρεπή τρόπο. Ένα λεπτό. Όταν διαπράττονται εγκλήματα, ποια είναι η άλλη μέθοδος? Είναι ότι διαπράχθηκαν, δεν διαπράχθηκαν. Τόσο καιρό που χαράζεται. Δεν διαπράχθηκαν τώρα, κύριε Φραγκίσκο. Ακριβώς. Κύριε Ραγκούση. Όχι, να τους πιάσουμε νωρίτερα. Εν το πράγμαση, αν θέλετε. Κύριε Ραγκούση. Συμφωνώ, κύριε Ραγκούση. Αλλά κάποτε τους πιάναμε. Επειδή είστε έμπειρος και όριμος άνθρωπος, πόσο καιρό έμεινε έξω ο Ανδρουτσόπουλος, μόνος του πήγε παραδόθηκε. Έτσι. 7 χρόνια. Είχε τσακίσει έναν άνθρωπο, ο οποίος
Έμεινε, τον είχε αφήσει ανάπηρο. Ακούστε κάτι. Συμφωνώ. Ούτε τους έπιαναν, ούτε τους συνελάμβαναν, ούτε τους ενοχλούσαν. Έτσι, και μάλιστα τους συνέδραμαν κιόλας και το γνωρίζετε πολύ ακριβώς. Καλά. Από τον Ντεμπονέρα. Για τις σημερινοί μάγκες που εμφανίζονται. Το ηλιακό κράτος χτίστηκε σε αυτή τη χώρα και 35. Ένα λεπτό. Τον Ντεμπονέρα, ξεχνάτε τον Ντεμπονέρα. Ξεχνάτε τον Κουμί και την Κανελοπούλου που τους τσαλαπάτησαν οι αστυνομικοί στην πλατεία Συντάγματος. Ξεχνάτε όλα αυτά τα οποία έγιναν από τότε. Έπρεπε να σκοτώνουν Πακιστανούς για να ξεσηκωθούμε. Τότε έπρεπε να τους συλλάβουν. Και ακούστε, συλλαμβάνοντας τότε τους τραμπούκους αυτούς, θα έφταναν στην κορυφή της πυραμίδας. Δεν μπορεί να τους αφήνεις επί μια 20ετία ανέγκυχτους και ξαφνικά να πηγαίνεις 7.30 το πρωί και να τους συλλαμβάνεις επειδή έγιναν ανταγωνιστικοί. Γιατί έγιναν ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συγκρίνουμε και να εξισώνουμε και ο ελληνικός λαός πρέπει να το δει αυτό, το ναζισμό με τον πατριωτισμό. Ο ναζισμός έχει αφήσει το τραγικό στίγμα του στη χώρα και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ένας νοήμων Έλληνας άνθρωπος λογικός να ταυτιστεί ή να ταυτίσει τον ναζισμό που εκπροσωπεί αυτή η οργάνωση, εν πάση περιπτώσει αυτό το κόμμα, όπως είναι τέλος πάντων, με τον πατριωτισμό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι αυτοί που είναι, πιστεύουν, σεβαστό δημοκρατία έχουμε, μέχρι τα όρια βέβαια που ξεπερνούν τα όρια του νόμου. Όμως σε καμιά περίπτωση να μην νομίζει ο κόσμος ότι μια τέτοια οργάνωση, ένα τέτοιο κόμμα ναζιστικό μπορεί να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όπως είπε πριν και ο κύριος Κασιδιάρης. Είναι ένα λάθος βέβαια πολλών, όλων των πολιτικών κομμάτων ίσως που δεν έχει αναδείξει από νωρίς πολιτικά το ζήτημα και το άφησε να εξελιχθεί σε αυτό το επίπεδο που εξελίχθηκε. Και τώρα είναι δύσκολο να μαζευτεί το πράγμα. Γιατί τους εξυπηρετούσε τότε. Ίσως ναι. Όχι, ίσως ναι. Γιατί τους εξυπηρετούσε. Ίσως ναι. Όταν υπήρχε μια Χρυσή Αυγή που δεν τους απειλούσε, αλλά κυνήγαγε τους μετανάστες, τους αδύναμους κλπ. Τους εξυπηρετούσε. Το σύστημα το χρησιμοποιεί, τους χρησιμοποιεί τους φασίστες μέχρι ένα σημείο. Μετά ο φασίστας του δαγκώνει το χέρι. Εντάξει. Και του βάζει και το μαχαίρι στην καρδιά. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Το ζήτημα όμως είναι, τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Καταρχήν πρέπει να κάνει το πολιτικό σύστημα τον απολογισμό του. Δηλαδή, γιατί η Χρυσή Αυγή έφτασε εδώ, γιατί ο ελληνικός λαός έφτασε εδώ, με ποιες πολιτικές, ποιοι ευθύνονται που ο ελληνικός λαός έφτασε και η χώρα στο σύνολό της έφτασε σε αυτό το σημείο. Και μια απάντηση σε εσάς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μια και είπατε ότι και εμείς συνεισφέραμε αρνητικά, ίσως. Ίσως. Να συνεισφέραμε αρνητικά. Εγώ θα σας πω όμως ότι επιχειρήσατε τον ιστορικό συμβιβασμό. Ναι, ναι. Τον οποίο βεβαίως. Θεωρείτε. Η Δημάρ με τον ιστορικό συμβιβασμό του Μπερλινγκουέρ. Κάθε υπερβολή πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων στην Ιταλία κύριε που έχουν μια ιστορία. Δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό. Εσείς το λέτε αυτό. Βεβαίως. Η Δημάρ που είναι ο μογάλακτής σας μέσα από τους κόλπους του κόμματός σας. Όχι, λέει είναι μικρότερο μεγέθους, δεν είναι του ίδιου μεγέθους. Όταν λέμε ιστορικό συμβιβασμό, γιατί ένα μικρότερο, οποιαδήποτε μα ένα μικρότερο του, κόμμα. Είτε του Ναπολετάνο, του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε του Ιγκράου, μια και μου το έβαλε στο θέμα και με προκάλεσες, ναι. Είτε αν θέλεις του Κοσούτα, τρεις διαφορετικές εξηγήσεις του ιστορικού συμβιβασμού, σήμαινε συνάντηση καθολικών, σοσιαλιστών, λαϊκών και κομμουνιστών. Συνάντηση. Αυτό δεν έγινε. Η Δημάρ με ποιον έκανε συνάντηση, με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Το σοσιαλιστές, καθολικοί δεξιοί και αριστεροί. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, επειδή αποσπάστηκαν από εσά. Εκτός να το λες για αστείο. Ένα λεπτό. Αν το κόμμα του Ντεγκάσπερι. Συγγνώμη, του Ντεγκάσπερι. Το τώρα ταυτίζεις με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα τον περιποιηθώ όπως του πρέπει. Και δηλαδή, όταν ο συνασπισμός πήγε με το Κουκουέ μαζί και το Μητσοτάκη, τότε ήταν ιστορικός συμβιβασμός και τώρα δεν είναι. Τι είχατε τότε, τι ποσοστά. Είχατε 30, είχατε 3. Δεν κατάλαβες πάλι τι λέω. Πώς δεν κατάλαβα. Ένα πράγμα είναι τα ποσοστά. Ένα πράγμα, ο ιστορικός συμβιβασμός, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί όταν λέμε μια κουβέντα, πρέπει να την στηρίζουμε κιόλας. Δεν είναι ώρα να φανεί αλαζονικό από την πλευρά σας ότι σήμερα που έχουμε 27-30 εμείς, εσείς είστε οι μικροί του συμβιβασμού. Σε καμία περίπτωση. Και το ούτε διεκδικούμε ιστορικό συμβιβασμό. Το κάνατε όμως νωρίτερα το λάθος. Γιατί είπατε σήμερα η αριστερά έχει πρόσωπο ενωμένη. Πώς, το Κουκουέ δεν είναι αριστερά. Η Δημάρ δεν είναι αριστερά. Μιλάς με έναν άνθρωπο που ευαγγελίζεται την κοινή δράση και την ενότητα της αριστεράς.
Και το ξέρεις πολύ καλά. Και, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να το λέτε. Όχι, δημόσια. Δεν προσεύχομαι καθόλου. Παλεύω για αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Και ξέρω ότι είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή. Αλλά όταν μιλάμε για ιστορικό συμβιβασμό που εμείς δεν τον ευαγγελιζόμαστε. Εγώ δεν τον ευαγγελίζομαι. Τον έχω καταδικάσει τον ιστορικό συμβιβασμό. Άλλο, δεν είπα κάτι. Κάθισε. Αλλά δεν θα τον ταυτίσει τον ιστορικό συμβιβασμό τώρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας με τη Δημάρ και με την επιλογή που έκανε. Είπα ότι την μιλάμε πάτησε. Πάλι με στερεότυπο. Αυτό είναι στερεότυπο. Και εσύ πρέπει να το δεχτεί. Ναι, ωραία, εντάξει. Εντάξει. Μιλάμε βαρύ φορτίο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την ιστορική συγκυρία η χώρα έχει ανάγκη από ομαλότητα. Η χώρα έχει ανάγκη από κυβερνησιμότητα. Αυτό, αν θέλετε, ναι, όποιος θέλει, ποιον, ακούστε κύριε Πρεμικύρη, ακούστε, έχω με υπομονή, περιμένει, περιμένω, ακούστε να σου πω, μα δεν μίλησα εγώ για ιστορικό συμβιβασμό. Όποιος ανακατεύεται, έλεγε εγώ κάλος, άλλο πράγμα λέω, αυτό είναι ένα στερεότυπο άλλων εποχών. Εγώ μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Ωραία. Η σημερινή πραγματικότητα απαιτούσε πριν από 1,5 χρόνο. Αν έχεις παράδειγμα και την τελευταία κεντρική επιτροπή της Δημάρ, γι' αυτό χαμογελά. Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο τη φράση. Έτσι θα κυβερνήσει. Λοιπόν, εντάξει, μία φράση μόνο. Ότι εν πάση περιπτώσει, πριν από 1,5 χρόνο, υπήρχε ρεαλιστικά μία πραγματικότητα. Και πρέπει αυτό να το δούμε. Ποια ήταν αυτή η πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα ήταν ότι βγαίνουμε. Ακούστε με λίγο. Μην συνεχώς με διακόπτετε. Συγγνώμη. Υπήρχε μία πραγματικότητα η οποία έλεγε το εξής. Είχαμε βγει από δεύτερες εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ των εκλογών βγήκε και είπε ότι εγώ, ο λαός, εμένα με έταξε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και τι αλήθεια, έτσι, δηλαδή. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Σε ποια κυβέρνηση. Δεν υπήρχε κυβέρνηση το βράδυ εκείνο. Ούτε την επόμενη μέρα υπήρχε κυβέρνηση. Κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, Πασό και Νέα Δημοκρατία δεν κάνουμε κυβέρνηση. Μην διακόπτε, κύριε Πρεμικύρη. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν πεζόταν αν η Ελλάδα θα κυβερνηθεί ή όχι. Εμείς δεν επιδιώξαμε κανένα ιστορικό συμβασμό, δεν επιδιώξαμε να υποστηρίξουμε καμία μνημονιακή πολιτική. Μπήκαμε στην κυβέρνηση εκείνη και βγήκαμε με τον τρόπο που βγήκαμε, χάνοντας πολιτικά, αν θέλετε, και τότε και τώρα. Έτσι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε εμείς αυτό. Όμως, μπήκαμε για να συνεισφέρουμε σε μια λογική πολιτική διαχείριση που χρειάζεται ο τόπος ακόμα και σήμερα. Γιατί δεν σας εμπιστευτούμε όμως, αφού μπήκατε και χάσατε, βγήκατε και χάσατε. Παρακαλώ, γιατί να σας εμπιστευτούμε πάλι. Ναι, κλείστε, τελειώνω, βάλτε την τελεία σας. Λέγοντας ότι η Δημοκρατική Αριστερά θεωρώ και ο Φώτης ο Κουβέντης πρωτίστως ότι είναι μια δύναμη ευθύνης για τον τόπο και με κόστος πολιτικό για την ίδια. Άρα λοιπόν αυτό ο ελληνικός λαός πρέπει να το δει. Δεν υπάρχουν μνημόνια αντιμνημόνια. Δεν υπάρχουν αντιμνημονιακές και μνημονιακές δυνάμεις. Γιατί αυτό το είδαμε, το ζήσαμε και φτάσαμε στους φόνους. Υπάρχει η φωνή της λογικής και η πολιτική της λογικής. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα επιστρέψω με τρεις συνομιλίες, εκ των οποίων πιστεύω ότι οι δύο είναι. Θα προλάβουν να παίξουν τουλάχιστον. Και κάποιος δεν μίλησε. Είναι συνομιλία Τσοχατζόπουλου Μπόκου. Α, ναι, αυτή τη θέλω. Βεβαίως. Σε μία από αυτές λοιπόν ψάχνουν δανεικά και αναφέρονται. Δύο πρόσωπα πολύ συγκεκριμένα, ο Γιώργος Ραυτόπουλος και ο Γιώργος Αγραφιώτης. Συνδικαλιστικός στέλεχος κορυφαίο, κύριος Ραυτόπουλος, και κορυφαίος στέλεχος GSA, του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αγραφιώτης. Ακριβώς, πρόεδρος GSA. Η δεύτερη συνομιλία αφήνει πενιγμούς για Ρίαλ και Χατζηνικολάου. Και η τρίτη για τα υποβρύχια. Τώρα... Όλα αυτά τέτοια ώρα. Τα χαραμίζω. Εμείς στις δύσκολες ώρες βγάζουμε εκείνα που ο κόσμος θέλει να ακούσει. Για να μην πέσει θεματικότητα τώρα, γιατί είναι αργά. Όχι. Θέλετε να μην τα παίξω. Όχι, να παίξω. Αλλά υπάρχει κάποιος που δεν μίλησε. Θα μιλήσει. Να μιλήσει. Γιατί δεν μπορεί. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω. Σε διάλειμμα και επιστρέφω. Κύριε φίλε, ποια είναι η δική σας άποψη για όλη αυτή την υπόθεση. Θα σας πω πολύ σύντομα. Η Ελλάδα, πήγα να πω κάτι πριν, είναι σαν να έχει χάσει πόλεμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε χάσει 27% του ΑΕΠ μας και έχουμε 30% ενεργεία. Είναι δηλαδή σαν να έχει γίνει αποστράτευση
και να έχουμε 30% άνεργους ανθρώπους. Αυτό στους φοιτητές μου, εγώ σε πρώτο έτος και δεύτερο. Πού διδάσκεται, πείτε. Στο Αμερικανικό Κολέγιο. Αυτό στους φοιτητές μου τους λέω και διδάσκονται ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν τα μη συστημικά, ας πούμε, οι μη συστημικές λύσεις σε μια τέτοια κατάσταση, διότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ επηρεασμένοι από όλο αυτό το πράγμα και δεν βρίσκουν λύση. Γι' αυτό εγώ θα διαφωνήσω με τον αγαπητό φίλο εδώ, ότι δηλαδή υπάρχει, είναι πραγματικό το ζήτημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Υπάρχουν δεξιά κόμματα που είναι μνημονιακά και άλλα που είναι αντιμνημονιακά, αριστερά κόμματα που είναι αντιμνημονιακά και άλλα που είναι μνημονιακά, και ο κόσμος σύμφωνα. Είναι αντίφαση αυτό. Άρα όταν έχει το μνημόνιο λύνονται και τα προβλήματα. Άρα όχι, η πολιτική ότι είναι. Δεν βασίζεται άρα μοναχά στο μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Είναι και πολιτικό αλλά το θέμα. Νεοφιλελευθερισμός, ναι ή όχι. Λιτότητα, φυσικά. Ναι ή όχι. Φυσικά. Συμφωνώ. Δεν είναι καμία αντίφαση. Συμφωνώ απολύτω. Αντιμνημονιακό. Συμφωνώ απολύτω. Ο Σαμαρά πριν από εκεί. Τώρα βλέπουμε ότι πηγαίνει. Αυτό που επίση θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα ιστορικά ήταν το κέντρο και ο κόμβο μυστικών υπηρεσιών. Έτσι. Ιστορικά. Δηλαδή, όποιο λέει ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Τότε ή δεν ξέρει τι λέει, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να το παίξουμε αυτό που λέμε politically correct. Η χώρα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, λόγω της Μέσης Ανατολής, λόγω του Ισραήλ, λόγω των ενεργειακών, λόγω οτιδήποτε, έχει καταστεί ο κόμβος και το πεδίο σύγκρουσης μιας γερμανικής Ευρώπης και των αγγλοσαξονικών δυνάμεων. Και μάλιστα το κέντρο δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και του παρακράτους. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο. Και των υπηρεσιών. Άρα το να συζητάμε αυτά ως αθώες περιστέρες ότι κάποιοι πήγανε, πυροβολήσανε κτλ. Εγώ κατά την άποψή μου δεν. Άρα, το θεωρώ ίσως είναι νέα παιδιά. Νέα παιδιά να πατήσουν τη σκανδάλη, αλλά αυτοί που τους είπανε τι να κάνουν είναι σίγουρα. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, ποιοι είναι αυτοί. Αν τους ήξερα, θα τους ακούμε όλες τις συνωμοσίες. Όχι, πάντως, δεν είναι θέμα συνωμοσιολογίας. Μα μιλήσαμε πριν για την προβιά, μιλήσαμε για πράγματα. Κανείς δεν συμφωνεί για το αίμα. Φυσικά. Από εκεί και πέρα, το πώς διαλέγει κάποιος να αντιδράσει, ναι, απέναντι σε εκείνους που το επιτίθενται, απέναντι στην κρατική βία, η οποία εξυπηρετείται με μια μυσαλλοδοξία αυτή πολιτική που λέγεται, ναι, Χρυσή Αυγή, δεν, ναι, θα του το πείτε εσείς κι εγώ. Όχι, δεν θα του το πω. Απλά λέω ότι έχει το δικό του πολιτικό σχεδιασμό. Η άποψή μου λέει ότι αυτή τη στιγμή. Άσχετα αν το εγκρίνεται ή το εγκρίνεται, το καταδικάζει. Συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν χτυπάς δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε βουλευτές, ούτε εν πάση περιπτώσει κάποιοι παράγοντες, ο ένας είπε ο πατέρας του έδωσε 10 ευρώ να πάει να πιει καφέ. Ναι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν δώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους, στον απλό λαό, το φόβο ότι κάποιος θα έρθει να με χτυπήσει, θα οπλιστεί. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα, αυτός που το έκανε αυτό, ναι, είχε ένα σκοπό. Αποσταθεροποίηση, πλήρη. Περίμενε, έξω την αποσταθεροποίηση. Εκτός από αυτό, το θήτη να τον κάνει θύμα. Δηλαδή, τη Χρυσή Αυγή που μέχρι χθες ήταν ο θήτης, τη δολοφόνη, να κάνει και θύμα. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις επιλογές. Θα σας ομιλήσω και έγινε το κουκουέ για την. Αυτό που λέω είναι όταν η τρομοκρατία γίνεται τυφλή, με σωρές πώς άραξε τραγούδι, πώς άραξε τραγούδι και ύφος ο Κασιδιάρης. Δεν ήθελα να μιλήσω και το παίζει αυτό απεριστερά τώρα. Δηλαδή όταν. Να σα πω, όταν ηρεμούν του θέλετε αγρίου. Τον ηρεμώ εγώ, τον ηρεμώ εγώ. Όχι, αλλά να μην δημιουργούμε και αυταπάτες ότι είναι δυνατόν αυτοί να αλλάξουν. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που του ψήφισε. Λοιπόν, ακούστε. Έτσι. Ακούστε. Και τα κατώτερα θέλετε. Δείτε, δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Τι είναι αυτά. Για να καταλάβετε ποιοι φτάσαν τη Χρυσή Αυγή στο 25%. Μπόκο Άκη. Επειδή έχουν τσακωθεί για το, αυτό, για το χρήμα, ακούστε, μπορεί να είναι, να δούμε πώς είναι ενδεικτικό, είναι ενδεικτικό. Την ώρα που εγώ έχω πάει έναν μάρτυρα στην εισαγγελία, που έχει κουβαλήσει βαλίτσες με πάνω από 3-4 εκατομμύρια ευρώ σε υπουργούς στα γραφεία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, εκεί η εξουσία της δικαιοσύνης και του πολιτικού κόσμου δεν ψάχνει να πει τα ονόματα. Εγώ θα τα πω από την τηλεόραση. Και θα ντρέπονται. Θα ντρέπεται και η δικαιοσύνη, θα ντρέπεται και ο πολιτικός κόσμος, διότι είναι από τα σημαντικότερα ονόματα της πολιτικής ζωής του τόπου και έπαιρναν τις 400
κάθε φορά που υπέγραφαν για ένα έργο, για τα Ολυμπιακά έργα, σε βαλίτσες τσάντες. Δεν είμαι αδίστακτος αυτό, να το πω και τώρα. Και ας με τραβάνω όσα χρόνια θέλουν στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ντρέπονται, γιατί η υπόθεση είναι στην εισαγγελία τόσο καιρό και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Θα ντρέπονται περισσότερο όταν βγάλω τα ονόματα δημόσια. Είναι ονόματα που ούτε εγώ πίστευα ότι παίρνουν χρήματα. Και ένας απλός οδηγός κατασκευαστή τους κουβαλούσε τα χρήματα και ήρθε ο άνθρωπος και τα είπε όλα. Δείτε πώς κάνει ο Τσοχατζόπουλος με τον Σμπόκο και πώς αναφέρονται στον Ραυτόπουλο και στον άλλο κύριο. Χρειάζομαι λεφτά λοιπόν. Δεν μου λες κάτι, ο κύριος ο τύπος της... Ποιος? Όχι. Τι όχι. Σου είπα τι έχει γίνει. Τι μου είπα. Πώς έχουν δημόσια από τότε που δεν έφερα τα χρήματα για να τα επενδύσουμε που είχαμε πει κτλ. Νομίζουν ότι το έκανα επίτηδες. Που είχαμε δεν... πει. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, δεν σου είχα πει. Ότι αυτοί περιμένανε μετά από τρία. Μα τι τώρα σου λέω. Αυτά που μου είχαν δώσει. Περιμένανε ότι εκεί στην Ολλανδία, μετά από ένα-δύο χρόνια, ξέρω εγώ, θα τα έφερναν να τα επενδύσουμε και μου είχαν ετοιμάσει προτάσεις για δουλειές εντυπωσιακές κτλ. Και με το εγώ βέβαια δεν μπορούσα να τα φέρω και νομίζανε ότι δεν θέλω. Γιατί με χρεώσουν τώρα στο Βαρδινογιάννη, έχει γίνει άλλη παρεξήγηση από εκεί. Ότι. Με χρεώσαν στο Βαρδινογιάννη. Μου λέει, δεν δίνει και φαίνεται τα πήγε στο Βαρδινογιάννη. Στο Σάλα. Τι σιγά. Με σιγά σιγά το Σάλα. Αυτή είναι η ιστορία. Με τον Βαγγέλη τον Χρόνη. Ωραία. Άστα αυτά τώρα. Χάλασαν οι σχέσεις μου. Είναι τελείως τυπικές. Κατάλαβες. Του ζήτησα προχθές για το παιδί να μου πει αν μπορεί να κάνει τίποτα κτλ. Μου λέει, ξέρεις, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Για ποιο παιδί? Για το δικό μου το παιδί. Για σχολείο, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, αν μπορούσαν να το πάρουν κτλ. Και μου λέει, ξέρεις, δεν έχουμε δυνατότητες. Ίδια είμαι σχολεία αυτός. Αυτός. Έχουν, είναι στο ίδρυμα, είναι το ποδοσάκιο. Στο ποδοσάκιο ίδρυμα πάνω αυτό είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου. Και ξέρεις τι μου απάντησε. Δυστυχώς δεν μπορώ. Ακούς, δυστυχώς δεν μπορώ. Δυστυχώς δεν μπορώ. Πρέπει το όνομα, Κατάλαβε, όχι για μένα. Δεν θέλει να έχεις σχέση, Λοιπόν, άκουσε κάτι. Μετά από όλα αυτά, βέβαια ο βασικός λόγος είναι ο άλλος. Λοιπόν, η γνώμη μου... Τον έχεις ο ίδιος ο Λάτσης. Καλά, αυτοί έχουν μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δεν ξέρω αυτό τι άλλο θέλω. Λοιπόν, πού θα βρούμε λεφτά, Γιάννη, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να βρω λεφτά. Τα είπαμε. Με βάλουν μέσα. Τι μετά είπαμε, από πού. Ναι, θα με βάλουν μέσα. Πάνε δεν καταθέσω εγώ λεφτά τη Δευτέρα, την Παρασκευή. Πώς θα καταθέσει λεφτά. Πάλι τα ίδια. Θα βρω τον τρόπο, Γιάννη μου, δεν ξέρω πώς. Θα το πεις, σ' έχω εξηγήσει πώς θα γίνει. Σ' έχω εξηγήσει. Θα δώσω, θα μου δώσουν ιδανικά, θα βάλουν κόσμο, θα μου δώσει, θα μου στείλει στο λογαριασμό μου. Θα τους πω να στείλουν λεφτά. Επί της ουσίας το κάνεις ή για τον τύπο. Όχι επί της ουσίας, τι ουσίας. Αν λοιπόν το κάνεις επί της ουσίας. Επί της ουσίας, αλλά πρέπει να βρω λεφτά. Να βρεθούν λοιπόν 10 άνθρωποι. Ναι, δεν έχω. Να βάλουν από 10.000. Δεν έχω. Είσαι σοβαρό. Απόλυτα, δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Άμα αρχίζεις και σου λέω ονόματα. Με λέγει ότι θέλεις, δεν έχω. Δεν το ψάξα. Δεν το ψάξες. Δεν το ψάξες. Τρεις μέρες το ψάχνω, σου λέω. Όχι. Μισό λεπτό. Δηλαδή, σου λένε όχι. Δηλαδή, αν πάρεις τον δρόσο. Ποιο δρόσο θα μου δώσει ο δρόσος τα κακιά. Όχι, να σου πει όχι. Τι να σου πει όχι. Θα σου μοιάσει το χούμπα. Πήρα το χούμπα, βλή. Όχι, την αυτάρεση. Μιλάμε για επίσημη διαδικασία. Γιατί επίσημη και ο χούμπα δεν είναι πρόβλημα. Τι, θα σου καταθέσει επίσημα. Άστα τώρα, εντάξει. Ρίση, άλλο πράγμα είναι να ψάχνεις. Ναι, εντάξει. Ρίση, δηλαδή εγώ μιλάω από τους πολιτικούς σου φίλους αφού εσύ αυτή τη στιγμή σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Και αφού αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δικιά σου διαδικασία ότι δεν έχω. Ναι. Ναι, θα αποταθείς λοιπόν σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. 15-20. Αν κάνει μια λίστα. Προφανώς όχι υποψήφιος κατηγορούμενος. Έχω πιάνει, ρε. Σε έχω πιάσει. Μιλάω με 30 άτομα μιλάω. Ωραία. Από προχθές. Και σου λένε όχι. Δεν μπορεί. Άλλος λέει ένα χιλιάρικο, άλλος λέει δεν μπορώ. Αλλά βέβαια, δύο χιλιάρικα, άλλος τρία χιλιάρικα. Άμα πάρεις τον Κοσλιόπουλο, άμα πάρεις τον Τζιόκα. Του Κοσλιόπουλο. Μα τον πήρα. Όχι αγραφιότητα. Δεν έχω σχέση με αγραφιότητα. Δεν έχει σχέση. Όχι, καμία. Δεν αυτό. Δεν έχω σχέση. Θέλω να τον πάρω να πει όχι. Ναι, έτσι. Σιγά τώρα. Ακόμα τα μαζεύει από τα μεσημέρια. Ο κύριος αγραφιότητας μας έχει χεσμένο. Τα έχει βγάλει να κάνω χρήματα. Ωραία. Με τα βεζινάτικα όπως λες. Γιατί λοιπόν να βάλεις κάποιον ούτε μου μιλάει.
Αντί να βάζει κάτι φιλαράκο, άλλο μπαίνει μέσα. Ναι. 10.000. Πει όχι, όχι, να το πει όμως. Να το πει, μπράβο. Να το πει, ρε Σακλαβάλα. Να το πει, να το πει. Να το κάνεις αυτό. Να το πει. Του χωραφάτου ήλιου, τους δρόσους, τους έκανες άρχοντες και τώρα ο Μάνος Άβος, ο οποίος σου έμεινε για να σε βοηθήσει και του βάζει ότι το χτυπάνε. Τι κάνω εγώ, βάζω και χτυπάνε, αν δεν φύγεις. Ο Μάνος Άβος που σου έμεινε είμαι εγώ για να σε βοηθήσω. Και με έχεις απέναντι. Όμως αυτή τη στιγμή τώρα που έρθει. Που διαρωτάσαι τι είναι αυτό το δημοσίευμα. Ναι, γιατί να μην διαρωτώ. Να λες μήπως είσαι πίσω. Να μην διαρωτώ. Λέ μου λες γιατί να μην διαρωτηθώ. Αφού από έξω με παίρνει ο άλλος ο με βρίσκει. Όχι, σαν να λες. Σε παρακαλώ. Αυτό εννοείς ότι είσαι πίσω. Όχι, δεν εννοώ αυτό ότι είσαι πίσω. Αλλά ένα λεπτό. Εγώ αυτό κατάλαβα. Πώς βρήκε τα χαρτιά αυτός από σένα. Ποιο από τη Βουλή είναι μέσα όλα. Μπράβο. Και από το. Από το. Εσένα λοιπόν. Ωραία, μπράβο. Άρα λοιπόν εσύ και πρέπει, και να, έχεις, όπως πρέπει να έχεις ενοχληθεί. Διότι τα άκοψε και τα άραψε όπως θέλει αυτό. Όχι, έκοψε αυτά που, θέλει. Που αφορούν εσένα. Ωραία, λοιπόν και. Έκοψε αυτά. Εγώ σου τα βρήκα. Έκοψε αυτά που... και σου τα έγραψα κιόλα. Εδώ μέσα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα, διάβασε. Ναι. Σου τύπωσα από το πόρισμά μου. Τα λοιπόν, λέω. Είναι λογικό να σκεφτώ ότι εσύ τα ξέρεις. Αυτή που τα βρήκε αυτό. Τι έκανε. Τι είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες πάρα πολύ καλά τι σου λέω. Εντάξει τώρα. Λοιπόν το θέμα τώρα είναι άλλο. Ξαναλέω. Γιάννη, με συγχωρείς τώρα. Θα μπορέσεις. Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, εντάξει. Έτσι, ότι στο αίτημα ότι θέλω αυτά να μου τα καταθέσετε. Ναι, ναι. Δεν θα τα αποκριθούν. Λοιπόν, σύμφωνοι. Ό,τι και προφανώς δεν το έκανε. Πάλι τα ίδια. Λέω τρεις μέρες ψάχνω τώρα. Και βρίσκω επιτυχίες κατά. Δηλαδή, 2.000, 1.000. Αν πάρεις το δημάδι. Και ο Δημάδιο, ο Δημάδιο δεν δίνει φράγκο, ρε. Το Δημάδιο τι θες, λες, μωρέ. Ο Δημάδιο σου είπα, θα βάλει ένα 500. Πέτω όπως σου το λέω. Όπως σου το λέω. Εγώ κάνω κατάλογο τώρα, θα δεις. Κατάλογο ανθρώπων θα κάνω. Έχω αρχίσει. Και μιλάω. Είναι μοναδική ευκαιρία. Πήρα το Ραυτόπουλο, πήρα το δασκαλάκι, πήρα τον άλλο. Ο άλλος, ό,τι μπορούν θα κάνουν οι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι. Να βάλει δεν ξέρω ποιον, μάλλον τώρα αυτό που λέω. Ναι. Αν η ιστορία είναι παλιά με τον σταθερό που θυμάσαι. Την έχω ήδη κάνει. Ναι. Τον έχουμε πλησιάσει. Και για να μπορέσει να βοηθήσει δεν μπορεί προς το παρόν. Περιμένει λεφτά από τη, μετά τις 20 του είχα μπει για να έρθει να δεν μπορεί. Δεν του δίνει το κράτος. Δεν μπορεί. Πολύ απλά αυτό που ζούμε. Είτε να του δώσουν μετά το 20. Ο ίδιος αυτό που τους ποιος θα πλησιάσει. Είπατε όχι. Ναι. Του είπα αυτό που σου είπα. Όχι, δεν του είπα όχι. Λέει περιμένω μετά τις 20 που υποσχέθηκα και δεν. Ποια 20. Ή ο Γενάρη. Α, και δεν μου δώσανε. Ακόμη δεν μου δώσανε. Έλα, τώρα δεν... περιμένει. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω, έτσι μου είπανε. Τώρα βέβαια περιμένει, το καταλαβαίνω από τις τράπεζες. Διότι οι τράπεζες και στις οικουμένες. Αν δεν περάσει το PSI δεν κουνιέται κανένας. Να πάρουν τα 40 δις θα κινηθούν. Έτσι. Δεν δίνει κανείς λεφτά. Δεν έχω ένα μήνυμα. Άσχημο μήνυμα. Ποιον. Στον. Ραυτόπουλο. Όχι. Ποιον. Δεν το βλέπω Ραυτόπουλο. Στον άνθρωπο αυτόν. Τι αν το σύσφυγε. Έμαθα ότι αυτό είναι έξαλλος. Αν μπορεί, σε ποιο τη σχέση. Θυμάσαι παλιά. Εσύ δεν με έβρεσε, είπε και τον βρήκα. Ναι. Αν τα έδωσε στον τέτοιον. Ναι. Τελικά σου τα έφαγε ο Ραυτόπουλο. Όχι, εγώ δεν ξέρω μου φάει. Εμένα τα πήρε ο Ραυτόπουλο. Εσύ δεν με έβαλε, δεν με πήγε τίποτα. Ναι, λοιπόν, καλά, εσύ τι σχέση έχεις τώρα με αυτόν. Αυτός είναι από το διπλανό χωριό. Από σένα. Βεβαίως. Α, δεν το πω. Και ο λόγος ήταν αυτό που δεν το συνάντησα ποτέ. Μάλιστα. Έψαχνε λοιπόν να με βρει εμένα τότε για τα κορνέτ. Ναι. Και εγώ επειδή λέω μακριά. Θα πούνε ΑΒΓ. Και βρήκε τώρα Ραυτόπουλο. Και πήγατε κατά ούτε πήρε χαμπάρι. Ναι. Έτσι. Ούτως ή άλλως ήταν υπόθεση που εξηγήθηκε στον επόμενο από μένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, και μετά μου λες, ρε ζητώ και το πει να ρωτήσεις αν του τα έδωσε. Και πήγε και μου λέει, είσαι καλά μου. Δεν σου έκανε επιστροφή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν μπορείς να πεις κάτι, θα το. Όχι, όχι, εγώ θα το. Δηλαδή, για μην το κάνεις κακό στην υπόθεση. Ναι, για να βοηθήσει, θέλω. Για να βοηθήσει. Θα του πω καλά, δεν τράπεζε. Ναι, άλλο. Εντάξει, δεν τράπεζε. Έτσι. Έχω ρίγει. Εγώ ούτε τον Θωμά μπορώ να πάρω. Γιατί? Δεν απαντάει κι αυτός. Δεν απαντάει. Ναι. Δεν κάνει επιστροφή. Δηλαδή. Ναι,
Λέει θα σε πάρω και δεν παίρνει. Άρα δεν παίρνει τώρα από το κρυσκάτο τηλέφωνο. Το δικό του, αυτό που έχουμε χρόνια. Όχι, θα το πάρει από ένα. Τι. Εγώ. Εγώ το παίρνω από άγνωστο τηλέφωνο. Στο δικό του όμω σου παίρνω, δεν έχω άλλα. Γιατί σου λέω ότι θα σε πάρω. Θα σε πάρω και τα λοιπά. Όχι, και... Θα το παίρνει συνέχεια. Αυτό κι αν είναι εκκρεμή. Αυτό λέει δεν έχω. Αυτό μου είχε πει εμένα πριν από κάνα δύο χρόνια δεν έχω καμία εκκρεμότητα. Μου λέει ψέματα. Τα έχω ρυθμίσει όλα μου λέει. Τίποτα δεν είναι. Ξέρω ότι έχει γλυκέ σου. Μεγάλη εκκρεμότητα. Λοιπόν, τώρα με συγχωρεί Γιάννη. Μπορούμε να υπολογίσουμε του ανθρώπου. Να τελειώσω. Να μα στείλουν κανένα φράγκο. Να μα στείλουν κανένα φράγκο. Τι περιμένουμε, αν αυτοί δεν κάνουν εκτίμηση. Θα πρέπει, α πούμε, χωρί ψέματα να υπάρξει μια εκτίμηση ότι. Θέσω, θα τα δω τα χαρτιά και θα το δει. Πάμε μέσα, θα τα δούμε την Πέμπτη αυτά. Λοιπόν, καταλάβατε ποια είναι τα συνεταιράκια. Πώς λειτουργούσαν τα συνεταιράκια και πόσο ηλίθιος μπορεί να αισθάνεται ο πολίτης σήμερα όταν γνωρίζει πώς τα συνεταιράκια έκαναν αυτή τη δουλειά. Το παχνί για αυτούς, είτε γαλάζιο, είτε πράσινο, είτε ροζ, είτε λαχανί, είναι παχνί. Και δεν θέλουν, μαντροί, δεν θέλουν να επιστρέψουν, γιατί ξέρουν ότι εκεί τους έκλεβαν. Και κατάντησαν τη χώρα σε αυτή τη θέση που είναι σήμερα, την απόλυτη παρακμή. Το πρόσωπο που μιλάει εδώ είναι ο παρολίγων πρωθυπουργός της χώρας. Για 11 ψήφους δεν έγινε αρχηγός και πρωθυπουργός. Και μάλιστα ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, το 2005 στη Βουλή βγήκε και τον υπερασπίστηκε και έδωσε μάχη για την αθωότητα του κυρίου Τσοχατζόπουλου, ο κύριος Βενιζέλος. Και έλεγε ότι. Και εσείς αναρωτιέστε. Λογαριασμοί ήταν αριθμοί τηλεφώνου. Γιατί πήραν οι πιτσιρικάδες τα όπλα στα χέρια και βγήκαν στους δρόμους, ε. Αναρωτιέστε γιατί χύνεται αίμα αθώων παιδιών. Και μιλάτε για αποσταθεροποίηση. Και δεν τρέπεστε. Λοιπόν. Έχουμε συνέχεια. Τσάντες, βαλίτσες, χρήμα, απίστευτο. Μιλούσα με έναν. Μήπως το πήγαινα σε κανένα φιλανθρωπικό είδημα. Μιλούσα, λέω, με συγκεκριμένο άτομο. Που του έλεγε ο Τσοχατζόπουλος, όσο κάνουν τάρματα, τόση είναι η μίζα μου. Θα τον βάλω να μιλήσει. Όσο κάνουν. Τάρματα, πήραμε 10 τάγκ. Όσο κοστίζουν τα τάγκ, θα είναι και η μίζα μου. Και έλεγε αυτός, πώς θα βγει τέτοια μίζα. Φέρτε άδεια, χωρίς μηχανές, του έλεγε η απάντησή του. Τον βάλω να μιλήσει. Αυτά που συνέβησαν, δεν τα διανοείστε. Δεν έχουν σχέση, δεν είναι εγκληματική οργάνωση απλά. Είναι κακοποίη... Εγκληματική οργάνωση είναι. Του χειρι... Κακοποίη του χειρίστου είδους είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο για την κατανόησή σας. Μια κουβέντα. Αν είναι μία, ναι, μια γιατί κουβέντα. Συνήθως λέτε δύο. Λέω ότι πολύ καλά κάνεις και βγάζεις αυτά τα θέματα που καταγράφουν το σάπιο δικοματικό σύστημα. Παραδόθηκαν στη δικαιοσύνη αυτά που ακούτε. Το σάπιο δικοματικό σύστημα. Όμως. Η αγανάκτηση πρέπει να γίνει πολιτική πρόταση. Σωστά. Και η πολιτική πρόταση δεν μπορεί να είναι η Χρυσή Αυγή. Όχι, και οι ναζιστές. Όχι, η πολιτική πρόταση δεν μπορεί να είναι η τρομοκρατία. Κάποιος να πάει να πάνε φυλακή, πρόταση, λέω, να πάνε φυλακή. Εμείς, και την Τετάρτη έχουμε γενική απεργία. Ας σηκωθούμε από τους καναπέδες και να βγούμε στους δρόμους και στις πλατείες. Πολιτική αυτό λέω. Και μετά... Ορίστε. Πολιτική πρόταση δεν μπορεί να είναι και η βία. Συμπληρώνω αυτά που είπε και ο κύριος Σεφώνο. Τώρα, με το θέμα της βίας γίνεται μεγάλη συζήτηση. Η βία της καθημερινότητας που ζούμε όλοι μας. Με τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την ανεργία και τις αυτοκτονίες. Αυτές είναι βία. Έχω να πω εγώ πράγματα. Πολιτική πρόταση δεν μπορεί να είναι και... Συμφωνήσαμε τώρα στο τέλος. Η πολιτική πρόταση δεν μπορεί να είναι αποσιώπηση της υπόθεσης Μητρόπουλου. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είναι τέτοια η πολιτική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι σπαθή σήμερα για να πείσει σου τον πολίτη. Απάντησα για αυτό το θέμα. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δώσαμε μια απάντηση. Και ο ίδιος ο Μητρόπουλος έδωσε απάντηση σε αυτό το θέμα. Μην το συνεχίσει. Ανεπαρκέστατη, εζυγίστη, εμετρήθη και βρέθη ελλιπής. Μάλιστα. Ο κύριος. Λοιπόν, δεν το είπα εγώ. Απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν αποφάσισα εγώ. Ο Πρεμικύρης είναι περήφανος πάντως για τη διαφορετικότητά του. Και εγώ τον χαίρομαι που είναι έτσι και γι' αυτό τον ψηφίζω. Ωραία, να γλιτώσω. Λοιπόν, καλημέρα σας.